καλοκαιρινότατο. Παγώσαμε μέσα στο λεωφορείο. Τσίτα τα αρκοντίσα. Μάλλον ξεπλήρωσε ο οδηγός όλες τις ζεστές μεταβιβάσεις μας. Σου λέει πάρτε ρε παιδιά τώρα που το βρήκαμε. Πάρτε να έχετε απόθεμα δροσάς. Βάζουν τα αρκοντίσα, παραπονιόμαστε. Δεν τα βάζουνε, γκρινιάζουμε. Έχουνε στα μέτρια, βάλε λίγο παραπάνω. Δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Και εδώ τέρμα τα αρκοντίσια τα έχουμε, μια χαρά είμαστε. Δροσούλες. Σε μια ημέρα που... μας δίνει και βροχούλες και σήμερα και συννεφάκια το πρωί, σε μια νορμάλ δηλαδή ημέρα, με αυτά που έχουμε συνηθίσει και τους πολύ το νερό, δεν θα σκάσω τζιτζικας, μια χαρά δηλαδή θα είναι. Από τη στιγμή που δεν πηγαίνεις για μπάνια, δεν σε πολύ διαφέρει κιόλας να βαράει φουλ στα κόκκινα το θερμόμετρο. Τα Σαββατοκύριακα μας θα είναι να ανεβάζει, έτσι θα είναι κιόλας. Σύμμαχός μας ο καιρός, μια πρόχειρη ματιά, Σάββατο και Κυριακή, θα τους έχει τους λιάκουρες τους καλούς. Οπότε τα μπανάκια, τα καλά, τα ορθόδοξα. Το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Και από εβδομάδα πάλι βροχές, έτσι. Πενθήμερος και ο καιρός. Πεντούλα σήμερα. Πάγαμε το βοηδί. Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος. Αυτό μόνο. Εορτάζει ο Μεθόδιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Δηλαδή σέρφινγκ, για μας όλους εδώ τους λάτριδοι του καλοκαιρινού αυτού αθλήματος, ή σπόροι, χόμπι, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν έχω κάνει ποτέ ζωή μου δηλαδή, αλλά σε μια άλλη ζωή πιθανότητα να ήμουν Καλιφορνέζος. Ιστιοσανιδιστής και σαδιστής ενδεχομένως. Κύπερο 107,4 ακούτε. Μπάβης Βατμανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Θα σε συντροφεύσουμε εγώ, η αφεντιά μου και οι ακροατάς, οι αφεντιές τους, μέχρι και τις 8 στους εθέρες του παγκοσμίου γίγνεσθε. Στο 2-31-0-2-87 και 3-8 θα ανταμωθούμε. Θα ανταλλάξουμε μηνύματα στο FM κενό. Μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και δεν ανταλλάξουμε, είναι μονοπλευρή η διαδικασία. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας inbox. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα Μπάβη. Καλώς το να, καλώς το να. Τώρα που είναι του Μεθοδίου γιορτάζει η μισή εκκλησία εκεί στην παραλία. Ναι, άλλος, άλλος Μεθόδιος πρέπει να είναι αυτός. Δεν πρέπει να είναι ο, μαζί με τον Κυρίλο. Πως λέμε Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, δεν είναι αυτή. Ας βγει ο Πασχάλη που έχει κάνει 7 χρόνια κατηχητικό να μας τα πει αυτά. Μπορεί, θα γνωρίζει πιθανότητα. Μπάμπη, αργήσαμε να πάμε στη δουλειά για να δούμε αυτό τον Αργεντίνο του Σαλπικίδη. Τα έχουμε πει εδώ, τα έχουμε πει εδώ πόσο καιρό, χρόνια, τα λέμε. Δεν έχει καμιά σωτηρία. Να τους κλείσουν τα σύνορα, να μην βγαίνουν έξω. Έτσι, πρέπει να φύγει, να σταματήσει να παίζει με αυτή την εθνική. Κάθε χρόνο θα παίξει ο Μέση. Σκόραρε με πέναλτι. Σκόραρε με πέναλτι και έχασε και η Παραγουάη πέναλτι. Χθες ήταν ωραία και τα δύο τα ματσάκια. Έκατσες και τα είδες, ρε σκύλο. Έκατσες και τα είδες. Στο μπάσκετ. Όχι, γενικά, έκατσες είδες τώρα Αργεντινή Παραγουάη, ας πούμε. Όχι, ήταν η φάση που ντύνεσαι και βαριέσαι και δεν μπαίνει το ένα παπούτσι και άντε να μπει το άλλο. Και λες κάτσε να βάλω και κάτι να πέσει. Και, ναι, χάζευες και αργήσαμε, χάζευες. Χαζέψαμε στο τέλος. Ωραίο ήταν το ματσάκι η Μπάρτσα με τη Ρεάλ. Μ' αρέσει ήτανε... που
κάθεσαι και βλέπεις ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας. Δεν βλέπεις τίποτα Φίλε, άλλο από μπάσκετ. Όχι ρε, εντάξει. Και το τουρκικό είδα. Ναι. Ναι, 71-77 περνούσε η Ρεάλ. Mm-hmm. 78-77 κέρδισε η Μπάρτσα. Μιλάμε για... και για ένα χαμό στην τελευταία φάση. Πέφανε φάπες. Δεν έμπαινε στο καλάθι με τίποτα. Είναι τα στερητικά μάλλον. Κάτι πρέπει να δούμε. Ποιος... ναι, τώρα ακούσαμε για αυτόν εδώ τον νέο επενδυτή που θα έρθει στον ΠΑΟ. Ναι. Κάτω να πάνε. Τρόμαξα. Λέω, ναι. Θα βλέπω μόνο ισπανικό. Όχι, λες κάτσε να ξαναθυμηθεί στον μπάσκετ, γιατί ο ΠΑΟΚ θα γίνει τώρα τεράστιος. Τι μας να πάρει διπυρωτικά, τέτοια αυτά. Ναι, έχουν βγει και οι αποφάσεις για την οικογένεια που είχε τον Άρη στο μπάσκετ. Mm-hmm. 55 εκατομμύρια υπεξαίρεση, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάτσουμε. Βγήκαν από το ελληνικό κράτος. Βγήκαν η απόφαση ή κατηγορούνται ή πηγαίνουν σε δίκη, πηγαίνουν, δεν κατηγορούνται. Νομίζω ότι έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω, δεν είμαι 100% σίγουρος. Τέλος πάντων, και να βγει και ο Φούρναρης να μας πει πού βρήκε τα χρήματα, πού βρήκε τα χρήματα, Φωτιάδη, Φωτιάδη, ξύπνα. Από τα κουρασάν που είχαν διαφημίσει, έγινε αυτό μάγκα. Έτσι, πάει τρίμερα. Είχε διακοπέ. Σωστό και αυτό, δεν το σκεφτήκαμε. Την διαδρομή, τη σκοτεινή διαδρομή. Εντάξει, και να μην. Ναι, και μπορούμε να καθίσουμε στις δάφνες μας, γιατί μαντέψαμε την κλήρωση, την προβλέψαμε. Βεβαίως. Αλλά ντάλο δεν το... Εγώ είπα, φίλε, ότι θα είναι. Δεν θα βγει από τα σύνορα, θα είναι στον ελληνικό χώρο. Αχα. Ο Άρης. Μάλιστα, στην θα ελληνική... παίξει δύο αγώνες. Εντός της ελληνικής ΑΟΣ, γιατί είναι και ευαίσθητες οι μέρες. Βέβαια, που... φίλε, βέβαια. Σωστό και αυτό. Εδώ. Μάλιστα. Και κανονικά θα αποκλειστεί μια χαρά. Όλα ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετούμε. Ένας πρόλογος και των θεματακίων που θα απασχολήσουν και το σημερινό λόγο. Επειδή και έχουμε. Πραγματάκι ασφαλώς η κλήρωση της ομάδας του Άρεως για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League φέρνει στο δρόμο τον Κιτρίνο μετά από 7-8 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Την Κυπριακή Αλέμεσου, όχι μετά 7-8 χρόνια φέρνει την Κυπριακή, μετά από 7-8 χρόνια ο Άρης ξανασυμμετέχει, επιστρέφει μάλλον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, Μπάμπη. Έλα. Είμαι στη βάρκα εδώ μεταξύ Αλιβερίου και Κίμης, μαζί με τη Φανιντέ, ψαρεύουμε εδώ με τον φίλο μου τον Νίκο. Έχουμε πιάσει 2-3 σαργουδάκια καλά, το παραγάδι το ρίξαμε το βράδυ κατά τις... Τι ώρα ήτανε... 11 η ώρα ήτανε, 11 η ώρα το ρίξαμε το παραγάδι, είχαμε αργήσει λίγο. Βγήκαμε μετά στο λιμάνι, κάτσαμε ή πιάμε κανένα ουζάκι. Τώρα ξαναβγήκαμε μετά, το μαζεύουμε το παραγάδι, τώρα είμαστε στα τελειώματα. Έχω και κάτι ωραία λιθρινάκια, κάτι σαργουδάκια, κάτι μαγιάτικα, άμα θες να σε δώσω. Μάλιστα. Τα στέλνω με κατεψυγμένα με πάγο, άμα θέλει κανείς, ενδιαφέρεται ο Φούρναρης, άμα ενδιαφέρεται για ψάρια, φρέσκα. Από το Λευκό. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Γεια. Καλημέρα, όλη μέρα και FIFA Mafia. Γεια σας. Δεν έχει, είδατε, άμα δεν έχει ερωτοαπαντήσεις, αγώνεται και ο ίδιος. Έχω βρει τώρα το κόλπο εγώ τώρα, τι νομίζετε. Είμαστε γαλεπουδάκια. Λένε 101 το μεταξύ. Έχει αυτή τη στιγμή, αν βλέπει κανείς Sky, ίδιος ο Λάσκαρης δίνει ανταπόκριση, μιλάει για τα ελληνοτουρκικά. Μάλλον είναι κάποιος Κύπριος ρεπόρτερ, γιατί λέει απευθείας με Λευκοσία. Αν βλέπει κανείς Sky. Μιας και αναφέρθηκε τώρα αυτό το ζήτημα περί δίκης, καταδίκης. Δεν το πολύ παρακολούθησα το ζήτημα της υπόθεσης του Γεύγους Λάσκαρη. Την οποία άμα κυρία Λάσκαρη να ψάξετε θα βρείτε και κάποιες έτσι διαδρομές και σχέσεις ας πούμε με ανώτερα πολιτικά προσώπατα που πάντα έχουν κάποιες σχέσεις αλλά ουδέποτε ας πούμε πλήττονται από αυτές με κάτι κουμπαριές, με κάτι ένα, με κάτι αυτό.
Όπως και να έχει, και δικαστικά κατέχουμε εδώ πέρα, τα νομικά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Λόγω επειδή είσαι 20 του μηνού πλέον στη μεγαλύτερη της φάση ημέρα, σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνουμε από το σπίτι και έχει αχνοφαίνεται, υπάρχει μια ελπίδα, αλλά από αύριο στα αναχώρια θα αρχίσει να μικραίνει. Αύριο μεθαύριο από το 21 είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Μωρό, να κατεβαίνουμε κι εμείς και να νομίζουμε ότι κάνουμε και πρωινή εκπομπή δηλαδή. Τα σαν σήμερά μας και τα ιστορικά μας στοιχεία, δεν ξέρω αν μας δίνει κάτι που αξίζει να μνημονεύσουμε. Σαν σήμερα το 1944 εδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Oh yeah. Ενώ σαν σήμερα το 1978 ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη, 35 νεκροί ο απολογισμός. Μεγάλος αυτός σεισμός. Και η γνωστή πολυκατοικία εδώ στην Υποδρομίου, στο Ναβαρίνο, που γκρεμίστηκε από εγκληματική αμέλεια, από εγκληματική... Πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου, πράξη τέλος πάντων, κάποιον να κόψουν τις κολόνες στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας προκειμένου να τη διαρρυθμίσουν διαφορετικά το μαγαζί, με αποτέλεσμα να χάσει τη θεατικότητα το κτίριο και να πέσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το. Μια χαρά είμαστε. Όλα καλά. Κόλα κομπλέ. Πώς φάνηκε η κλήρωση? Εντάξει, καλά. Έτσι και έως όλες οι ομάδες, μια χαρά ήταν. Έτσι, μπράβο, καλά. Οπότε ήταν για μένα η καλύτερη δυνατή για τον Άρη. Ναι. Για να δείξει τις δυνατότητες του, πρώτον εντός ελληνικού χώρου, το καινούριο μεγαλείο του, γιατί πολύ καλά πάει με τις μεταγραφές. Mm-hmm. Θα στεναχωρήσουμε τους αδελφούς Κυπρίους και μετά θα ασχοληθούμε λίγο και με το όνομα της πόλης. Δηλαδή ο Άρης θα προχωράει μέχρι που να συναντήσει ένα χωριό από τη Σουηδία, την Ålesund, όπως την είπαμε, η οποία πριν 3 χρόνια, ξέρω εγώ, όχι στεναχώρησε, ξεφτύλισε την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτή η ομάδα ως γνωστό απαρτίζεται μισή από σερβιτόρους και άλλη μισή από ψαράδες. Και αυτή η ομάδα... Δεν νομίζω, γιατί αν θυμηθείς είχε προχωρήσει και περάσει και τους ομίλους. Λοιπόν, άρα δεν ήταν ούτε ψαράδες ούτε σερβιτόρους. Προχώρησε αποκλείοντας κάποιες ομάδες με έπαρση. Μόνο και τίποτα άλλο. Να δηλαδή. Άρα φέτος θα προχωρήσει... Αυτή η ομάδα η πόλη, η οποία μόνο... από νεόπουλου τους, ξέρω εγώ, βαρτίζεται και έχει, που έχουν έπαρση και τίποτα άλλο, κάποτε πρέπει να πατήσει τα πόδια της και να δει ποια είναι και η πόλη και η σχετική ομάδα. Και σίγουρα θα προχωρήσει ο Άρης. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό, εντός του γηπέδου. Χωριά κάποιον. Γιατί είπαμε, πρέπει να τιμωρηθούν κάποιες ομάδες. Τι σχέση έχει ο Άρης να τιμωρηθούν οι ομάδες αν παίξει Ευρώπη? Πώς τιμωρείται ο ΠΑΟΚ, ας πούμε? Τι σχέση έχει? Είπα, εγώ μίλησα για ΠΑΟΚ. Εγώ για Θεσσαλονίκη μίλησα. Εγώ μίλησα για ΠΑΟΚ. Ατιμωρηθεί ο Ηρακλής. Ίσα-ίσα θα τιμωρήσει τους Κύπρους που απέκλειναν τον Ηρακλή. Ποιος θα τιμωρηθεί τότε? Αν προχωρήσει ο Άρης, ποιο θα τιμωρήσει? Ναι, ποιο θα τιμωρήσει? Ομάδες που κερδίσανε μια άλλη ομάδα. Μάλιστα. Και πού το. Η Έστερ σου συμμετέχει στο Europa League, έχει βγει, έχει ξέρει. Α, δεν ξέρω, θα πιο πέρα και πιο πάνω, δεν ξέρω πού συμμετέχει, αλλά θα την ψάξει να την βρει για το όνομα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, να αποκαταστήσει την τιμή της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Και Μπάμπη, εγώ δεν θα πέρα τηλέφωνο, αλλά επί προσωπικού για τις ψαράδες. Οι ψαράδες παίζουν μπάλα, κύριε Μπάμπη, και σε αμμουδερές παραλίες και σε βοτσαλωτές παραλίες. Το λεγόμενο beach soccer, όπως το beach volley. Το beach volley είναι από τα πιο ωραία αθλήματα, το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Μπαμπή, το γνωρίζεις για το beach volley, ε? Πέστα. Και να μιλάω δεν έχει νόημα, πέστα. Επίσης για το Ρώσο ποδηλάτι που με το... Γεια, βαρέθηκα. Enjoy this trip. Πάμε, over 1. Over 1,5. 2-3-4-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, κλείνοντας και το Λευτέρι και
ακόμη μια αγωνιστική ημέρα. Καλημέρα. Για το Ρώσο με το μια πατίνι φορά, για είπαμε. Θα μιλήσεις μια φορά είπαμε. Φτάνει για τέλος. Το Ρώσο, για το δεν πατίνι, με διαφέρει. Τώρα θα αρχίσουν να παίρνουν και τα δύο τα τηλέφωνα. Τι με κάνεις και σε ψάχνω στα τηλέφωνα. Το σεισμό της Θεσσαλονίκης, το χαρακτηριστικό αθλητικό στοιχείο και μάλλον ποδοσφαιρικό ήταν εκείνη της ημέρας. Το ότι αρκετός κόσμος παρακολουθούσε Μουντιάλ Αργεντινής 1978, αν δεν κάνω λάθος, παρακολουθούσε παιχνίδια σε μαγνητοσκόπηση, γιατί είχαμε και διαφορά ώρας, ήταν λίγο δύσκολο να μεταδοθούν απευθείες και κάποια επιλεγμένα μάτς εκείνης εποχής μεταδιδόταν μαγνητοσκοπημένα. Θυμάμαι τώρα, το είχαμε ξαναφέρει στην εκπομπή, ποιος αγώνας ήταν, ποιος έπαιζε. Νομίζω η Ολλανδία, Ιταλία-Αυστρία ήταν το παιχνίδι. Ιταλία-Αυστρία ήταν ο αγώνας που έβλεπε η Θεσσαλονίκη όταν κουνήθηκε μία ημέρα σαν σήμερα το 1978. Στην ΙΕΝΕΔ. Κανονικά το μάτς ήταν την Κυριακή 18 Ιουνίου. Με γκολ του Ρώση, το οποίο δεν είδαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς. Αφού λέει στο 14 είχε μπει, αφού η προβολή του αγώνα από την Ιεννία ξεκίνησε στις 11 και ο σεισμός έγινε στις 11 και 4. Και το γκολ μπήκε στο 14, αυτό το 14. Ενώ στο άλλο το κανάλι, στην ΕΡΤ έπαιζε το σύριαλ Έξοδος Κινδύνου. Σύριαλ της εποχής, με Γιώργο Φούντα, Τάλια Παπάσογλου, Δάνη Κατρανίδη, etc. etc. Φυσικά τα όργια παραπληροφόρησης εκείνη την εποχή, η οποία έφτανε μέχρι και τα χρόνια μας, μέχρι καμιά δεκαετία ζούσε έτσι η Θεσσαλονίκη με πολύ έντονες τις διηγήσεις και τις αναμνήσεις. Τις διηγήσεις για εμάς τους μικροτέρους που δεν προλάβαμε αυτήν την εποχή. Συνεχώς θυμάμαι να περνάμε κάτι καλοκαίρια έξω, γιατί επίκειτο σεισμός ή γίνονταν κάτι μικροσεισμοί που τρομάζανε τον κόσμο. Μέχρι και το 87 δηλαδή, εκεί στο Eurobasket υπήρχε ας πούμε ο αστικός μύθος. Τώρα αυτά βέβαια τα οποία γράφονται πλέον και διαδίδονται από τα διαδίκτυα και ο κόσμος τα θεωρεί δεδομένα, ένα όργιο φημών για οποιαδήποτε κατάσταση, τότε ήταν απλά στόμα με στόμα. Με χαρακτηριστικό παραμύθι των ημερών ήταν η γριά με τα κόκαλα. Όπου λέει υποτίθεται ότι ένας ταξιτζής πήρε μια γριά μία ώρα πριν το σεισμό, η οποία κάποια στιγμή είπε: «Παιδάκι μου, θα γίνει μεγάλος σεισμός, κατέβασέ με εδώ τώρα». Και κατεβαίνοντας βιαστικά ξέχασε την τσάντα της, μέσα στην οποία υπήρχαν ανθρώπινα οστά. Άλλη λέει φήμη της εποχής, αστική μύθη, ήταν ότι συγγενείς από τη Σουηδία, τότε φάνταζε η Σουηδία και η προηγμένη Ευρώπη, πως δεν ξέρω και εγώ τι, τηλεφωνούσαν και μας είπαν ότι σεισμολόγοι από τη Σουηδία προβλέπουν σεισμό 8 Ρίχτερ. Το είπε η τηλεόραση, λέει, της Σουηδίας. Πού να ξέρω, Σουηδία πιάνετε. Ήταν η χρονιά που πρωτοακούστηκε η λέξη Ουψάλα μαζί με τις λέξεις Παπαζάχος, Κούβελας και Νίκος. Αυτό πρέπει να είναι η εποχή που σας περιέγραφα πριν, που περνούσαμε τα καλοκαίρια γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει σεισμός, κάποιος μας το πληροφορούσε. Άλλη δοξασία έλεγε ότι το σεισμό τον προκάλεσε πανσέλινος, κατάλωση ζέστη και άλλα πολλά έτσι, άλλους πολλούς αστικούς μύθους της εποχής, ευτυχώς δηλαδή που δεν είχαμε ίντερνετ εκείνες τις εποχές. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι. Ήταν και μετά το σεισμό που έκανε στην Αθήνα, που μαζεύονταν κάθε απόγευμα στις πλατείες. Το 81 στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι 81, ρε. Πότε? Τη δεκαετία μετά το Millennium. Πότε? Όχι, έκανε ένα πολύ μεγάλο σεισμό. Το 98-99. Άλλο να, όχι το καταστρέφω. Όχι αυτό, ναι. Έκανε και το 81 ένα πολύ μεγάλο σεισμό στην Αθήνα.
κάποιο πρωτάθλημα θα μας είχαν κλέψει. Δεν το θυμάσαι. Υπήρχε μία ταινία με τον Χρόνια Εξαρχάκο, Γκαρσονιέρα για 10, που έρχεται ο σεισμολόγος που είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος για να εξετάσει το σπίτι τις ρογμές και θα πάρουν αποζημίωση, γιατί ήταν μόλις είχε γίνει ο σεισμός. 24 Φεβρουαρίου του 1980. Έχει μεγαλώσει αρκετά και να μην έβλεπα τηλεόραση. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτή την ταινία την παίζει. 24 Φεβρουαρίου του 1981 ο σεισμός. Πάντως θυμάμαι ο σκύλος μου είχε τρελαθεί να γαυγίζει το 1978, να σκάβει και να φώνει τη μούρη του μέσα πριν το σεισμό. Είχε βγει όλη η γειτονιά, μου έλεγε μάζι τον κάτω. Και μετά, όποτε γάβιζε ο σκύλος, το συνδύασαν όλοι ότι προέβλεψε το σεισμό, όποτε γάβιζε ο σκύλος, γίνανε όλοι στις πλατείες. Κανονικά. Καλά, αυτό το έχω ακούσει, ναι, ότι γαυγίζουν τα σκυλιά, λέει, πριν του σεισμού. Ναι, έσκαψε, είχα βγει έξω το μάλλον, να τον έκανα, τίποτα, ναι. Έσκαβε λαγούμι, κανονικό. Και ο λόγος που θέλουμε να αποκλειστεί, Μπάμπη, ο Άρης, δεν είναι, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να προχωρήσει. Δηλαδή, ο Μήλος δεν μπαίνει με τίποτα, θα έχει πολύ δύσκολες σκληρώσεις, όλα αυτά. Απλά θέλω να έρθει πιο γρήγορα η χρεοκοπία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, φυσιολογικά βασίζονται σε αυτά τα λεφτά ο Άρης. Εμείς, τα κακοί άνθρωποι που είμαστε, δεν θέλουμε. Αυτά, λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Και την καλημέρα μου στον Prodigy. Έγινε, φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε δημοσιογράφε. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Κι όμως, κύριε Μπάμπη, το θέμα με τη Σουψάλα δεν ήταν αστικός μύθος. Δηλαδή, εμάς μας ειδοποίησε της Τιπλανής ο αδερφός, ο οποίος δούλευε στη Σουηδία, όχι στη Σουψάλα, ότι βοούσε ο τόπος στη Σουηδία μεταξύ της ελληνικής παροικίας ότι θα γίνει σεισμός στην Ελλάδα. Ναι. Και πήρε τηλέφωνο αυτό στην αδερφή του, μας είπε γειτόνι, θα λέει ο αδερφός με την κύριε στη Σουηδία, γίνεται χαμός, σαν είδηση. Αυτό λέει εδώ, ότι υπήρχε ο αστικός μύθος ότι μας τηλεφώνησε ένας συγγενής. Και σηκώνεται η μάνα μου, το λέει στον μπαμπά μου, μας παίρνει εμάς και φεύγουμε. Και πάμε στο χωριό μου, το οποίο η καταγωγή μου είναι από το δημότικο. Ο μπαμπάς μου δε στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει ένα στρώμα. Έχει πάρει ένα στρώμα, το έχει τυλίξει, έχει βάλει μέσα κουβέρτες, έχει βάλει αυτά, ξηρά τροφή και λοιπά, κονσέρβες και αυτά, το έχει βάλει στο μπαλκόνι, γιατί το σπίτι μου, το πατρικό μου ήταν το ανώγιο και είχε και σφυρίχτρα, φίλε, και φακό. Και με το που άρχισε ο σεισμός, δείχνει έξω το στρώμα με τα πράγματα μέσα, βγαίνει έξω και αυτό με τη σφυρίχτρα και το φακό και αρχίζει και σφυρίζει. Και απέναντι το σπίτι μου στην Τούμπα είχε ένα σχολείο, είχε μιλήσει από το πρωί με τον επιστάτη να αφήσει τις πόρτες του σχολείου καλοκαίρι γάρ ανοιχτές για να μπει ο κόσμος. Κάτσε, λες εσύ ότι οι Σουηδοί, τα τηλεφωνήματα εξ Σουηδίας είχαν σκάσει πιο νωρίς από το σεισμό? Πολύ δηλαδή. Πιο νωρίς. Εμείς φύγαμε λόγω του τηλεφωνήματος, φύγαμε στο δημότικο. Ο πατέρας μου δεν είχε άδεια από τη δουλειά για να έρθει μαζί μας. Έκατσε εδώ και είχε ετοιμαστεί και περίμενε το σεισμό. Και με το που έγινε ο σεισμός βγήκε έξω, άνοιξε τις πόρτες του σχολείου που ήταν ξεκλείδωτες, γιατί κανονικά τα σχολεία τα κλειδώναν, είχαν τελειώσει τα σχολεία. Και άνοιξε και έβαλε τον κόσμο από τη γειτονιά μέσα στην αυλή του σχολείου. Ναι, οι Σουηδοί ξέρανε να πούνε ότι θα γίνει σεισμός, αλλά το τι θα κάνει η ΑΕΚ και η Μάλμε δεν ξέρανε. Όχι, είναι σαν τους δικούς μας που ξέρουν τα βαν και τα παπαντζάκι και λοιπά, αλλά δεν λένε τίποτα. Ο Τελέντης και αυτοί δεν λένε τίποτα ποτέ. Ναι, γιατί δεν λέτε για τους σεισμούς. Για να μην πανικοβάλουν τον κόσμο. Εντάξει, οι Σουηδοί δεν τους ενδιέφερε άμα πανικοβάλουν οι Έλληνες ή όχι στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο απλό τώρα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε να πρόγνωση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, θα είχαν σωθεί μάλλον χιλιάδες ψυχές. Το να μπορείς να προβλέψεις ένα σεισμό. Μπαμπή. Δεν είναι θέμα να πανικοβάλεις ή όχι. Απλά δεν μπορείς με τα μέσα που υπάρχουν, δεν μπορείς. Και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ να μπορέσουμε επιστημονικώς. Μπορείς, Μπάμπη. Μπορείς, απλά για να μην ξεφτυλιστείς, το εύρος, το χρονικό εύρος, το επεκτείνεις, το σημείο το επεκτείνεις. Είσαι μέσα σε όλα. Γιατί άμα σου πω κι εγώ σήμερα, 20 Ιουνίου του 19, ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός πάνω από 7 ρίχτερ, γενικά στον ελλαδικό χώρο,
Ναι. Άντε, πες μου τώρα εσύ που μπορεί να γίνει το Δεκέμβριο του 21 ναι. Και να είμαι μέσα. Ναι. Εντάξει, παίζεις, δηλαδή, με, παίζεις με κάλυψη. Ναι, τους βλέπεις ότι παίζουν όλοι με κάλυψη. Και εγώ την κόρη μου, τη δεκάχρονη κόρη μου, τη λέω παιδί μου θα γίνει σεισμολόγο. Μάλιστα. Ήξεις αφήξεις, που καν πολέμο θνίξεις. Έτσι. Θα έχει σεισμό, αλλά δεν ξέρουμε πόσο, δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε πού. Μάλιστα. Ρε φίλε, έτοιμη ναι. Και εγώ σεισμολόγος. Ο σεισμός Θεσσαλονίκης είχε επίκεντρο τη Βόλβη. Εκείνος. Το εδώ πέρα στις Λίμνες, ναι. Έτσι είναι, μεγάλη Βόλβη. Στις Λίμνες. Αλλά εγώ σου λέω δηλαδή, και φήμη να ήταν, και ένας να το έβγαλε στη Σουηδία στην Ουψάλα κάτι να ψιλοάκουσε και να το κάνει ένα αστικό μύθο, εμείς υποφεληθήκαμε. Ναι, πρώτη φορά ακούω μια τέτοια ιστορία, γιατί τώρα έτσι. Ναι, γιατί στο λέω, δηλαδή την Ουψάλα και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Γιατί δεν ήταν η εποχή να φύγουμε για το χωριό. Στο χωριό φεύγαμε Ιούλιο με την άδεια του μπαμπά και φύγαμε πολύ πιο πριν την άδεια του μπαμπά. Παιδάκια ήμασταν και φύγαμε γιατί η μαμά μου φοβήθηκε το σεισμό και λέει: τον μπαμπά μου, εγώ θα τα πάρω τα παιδιά, λέει, και θα φύγω. Μάλιστα. Έγινε. Για τέτοια φάση μπαμπά. Δηλαδή, όσον αφορά με τη γριά με τα κόκαλα, μια που ξέρει ότι είμαι. Αυτό είναι το κυριότερο. Αστικό μυθολόγος. Στην πλατεία Υποδρομίου, εκεί που έπεσε η πολυκατοικία, πριν υπήρχε ένα διόροφο με μία γριά. Ναι. Η οποία γριά κάθε επέτειο της σφαγής των Θεσσαλονικαίων στον υπόδρομο. Από το σπίτι. Ναι, ναι. Στο σπίτι που ήταν που χτισμένο επάνω στα ερείπια του υποδρόμου υπήρχε μια πέτρα στα θεμέλια του σπιτιού της γριάς. Η οποία πέτρα μάτωνε κάθε επέτειο. Να τα λέμε και αυτά γιατί δεν θα ξέρει ο κόσμος τι έγινε το 390 μετά Χριστόν. Η δε γριά ήταν φιγούρα μαυροφορεμένη, λίγοι τη βλέπανε πίσω από τα παραθυρόφυλλά της που ήταν πάντα κλειστά και τις ημέρες της επαιτίου της σφαγής του υποδρόμου ακουγόταν μέσα από το σπίτι οι χαμένες ψυχές. Ω, μάλιστα, ωραία. Ναι. Θα το και λέω και εγώ. Μάτωνε. Θα το λέω και εγώ. Ναι, και είναι συγκεκριμένη γριά που βρέθηκε, που έλεγε ο μύθος, βρέθηκε μέσα στο ταξί. Γιατί είχε φύγει η γριά από την περιοχή όταν έκαναν την πολυκατοικία. Δεν τη χτίσανε. Συγκεκριμένη γριά, μάλιστα. Ναι, απαλωτριώθηκε το σπίτι της, το οποίο είχε μέσα την πέτρα που δάκρυζε, που μάτωνε. Ναι. Απαλωτριώθηκε το σπίτι της και η γριά τριγυρνούσε προς τα εκεί πήγαινε. Με τα κόκαλα. Το 390 μετά Χριστόν οι Βυζαντινοί σφάξαν εμάς τους Θεσσαλονικείς. 7.000 Θεσσαλονικείς. Αυτά δεν μας τα λένε όμως, δεν μας τα λένε. Έτσι, για ακόμη μια φορά το κράτος, το κράτος της Κωνσταντινούπολης επί της Βασιλεύουσας. Η πλατεία Υποδρομίου συνδέεται, φίλε. Με όλα τα δεινά της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό ήταν, δεν ήταν τυχαία και ακόμα και η πτώση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας δεν ήταν τυχαία στην πλατεία Υποδρομίου. Μάλιστα. Ένα τόπο μαρτυρίου και ποσοστοποίηση. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Μα ξέρουμε. Έγινε, ευχαριστούμε. Τώρα, είμαι ο αστικολόγος. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό τα ανέφερε. Έτσι, έγινε, φιλιά, φιλιά. Έγινε, παλικάρι μου, φιλιά. Τσα, τσα, τι μαθαίνει κανένας, Τη γνώρισα αυτή την πληροφορία για τη γριά με τα κόκαλα που είχε σπίτι στην πλατεία Υποδρομίου που μάτωνε η πέτρα της ανάμνηση της μεγάλης σφαγής των Θεσσαλονικαίων από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο των Βυζαντινών. Τα ξεχνάμε αυτά. Τα δεινά που έχει υποστεί η πόλη μας πάντα από τα κέντρα των αποφάσεων, αυτό είναι το κυρίαρχο, ο οποίος Μέγας Θεοδόσιος Ηρίστο εμπαρόδο έγινε και Άγιος. Θυμήθηκε μάλλον για αυτή του την πράξη. 6 και 33 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε μια μικρή την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα για να βάλουμε τώρα και σιγά σιγά στην εξίσωση, έτσι δεν λένε οι αθλητικοί speakers, να βάλουμε φυσικά και τα αθλητικούλια μας. Να σχολιάσουμε τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα, πίνοντας μια τζούρα καφέ και επιστρέφοντας συντονισμένοι άπαντες εδώ στον Λίμπερο 107,4. Στρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό μας, την 20η ημέρα του Ιούνιου. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας, 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τα ξημερώματα για το Copa America
αναφερθήκαμε και ο λιγοντή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η Αργεντινή δεν κατάφερε για ακόμη ένα παιχνίδι να πάρει την νίκη και πλέον βρίσκεται σε πολύ δυσκερή θέση. Βρέθηκε μάλιστα πίσω στο σκορ από την Παραγουάη. Σοφάρισε με πέναλτι του Μέση. Παραγουάη έχασε και πέναλτι με τον Γκονζάλες. 1-1. Ενώ η Κολομβία, έστω και δύσκολα, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Κατάρ, επικρατώντας με 1-0. Και να πάρει και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η Αργεντινή βρίσκεται στην τελευταία θέση, ισοβάθμη με το Κατάρ. Απλά παίζουν οι δύο ομάδες στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων αναμεταξύ των σε ένα παιχνίδι τελικό. Όποιος το κερδίσει έχει βάσιμες ελπίδες για να περάσει στους 8 της διοργάνωσης. Περνάνε οι δύο από τους 3 καλύτερους τρίτους σε αυτήν την διαβάθμιση. Σήμερα το προγραμματάκι μας περιλαμβάνει στις 2 παιχνίδια, καθότι είναι η τρίτη αγωνιστική, οπότε θα γίνονται την ίδια ώρα τα ματσάκια. Στις 2 Ουρουγουάη Ιαπωνία και Εκουαδόρ Χιλή για τους ξενυχτίδες και τους μη έχοντες ήχοντας ύπνο και για τους στερημένους από αθλητικές δραστηριότητες, γιατί είπαμε ψάχνουμε να δούμε το κάτι της μας. Σε λίγες μέρες θα έχει και Κόπα Αφρικα, ενώ ταυτόχρονα διεξάγεται και το Gold Cup της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής. Κούβα Μαρτινίκα 0-3, ενώ αυτή τη στιγμή το Μεξικό προηγείται του Καναδά με 1-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και παγκόσμιο κύπελο, πρωτάθλημα, μουντιάλ τέλος πάντων γυναικών έχουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ωπα. Ω, μ' αρέσει. Ούφο. Δώσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπίνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, πάλι κάτι μου, δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε. Σε κάποια φάση νόμιζα ήμουν εγώ, λέω, έχω κάνει τίποτα εγώ. Όχι, το άφησα, άφησα λίγο το ούφο να παίξει. Δεν χρειάστηκε να πιω καφέ, με τέντωσες κατευθείαν. Γιατί? Είναι μαγική λέξη. Έβαλε πέναλτι ο Μέση, είπες. Ναι, κι όμως. Ένα χρόνο μετά, ε. Ένα χρόνο μετά, ναι, κάπου τέτοια εποχή ήταν όταν παρακολουθήσαμε πέρυσι τα Μουντιάλ. Ήταν πολλά τα λεφτά από τον Μπάκ. Μου το έχεις ξαναπεί αυτή την πορεμένη ιστορία. Εντάξει, θα το θυμόμαστε ιδιαίτερα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Ναι. Τι έχουμε, σε σταλιά και κυπριακή πίτα. Να τα ωραία. Το είπαμε μέσης άκρης χθες, δώσαμε άλλη πρόβλεψη, αλλά όταν έκανα ανάγνωση των ομάδων, μίλησα για Κύπρο, μίλησα για Βουγιούκα, μίλησα για Τσούτσουρα, μίλησα για πεσταλμένους του λόγου επειδή, όπερ και γένετο εν τέλει. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, τι έχω τρελαθεί από χτες που έγινε η κλήρωση. Ότι ήταν η μόνη κλήρωση για να είναι εφικτό να πας. Ναι. Γιατί τα άλλα τώρα δεν ήταν και τόσο εφικτά. Ήταν κάτι ανατολικά. Τα μόνα εφικτά ίσως όντως ήταν εκεί Ιρλανδίες και Ουαλίες ενδεχομένως. Εντάξει, με πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Συνήθως... Η προφορά είναι, ναι, και πιο προσιτή. Ναι, καλοκαίρι είναι δύσκολα, δύσκολες οι πτήσεις γενικότερα, γιατί ούτως ή άλλως λόγω της έντονης τουριστικής περίοδου είναι αυξημένες τιμές. Και ένα συν ότι όποτε γίνεται μια ευρωπαϊκή κλήρωση, αυτόματα ανεβαίνουν οι τιμές για τον τόπο προορισμού, τέλος πάντων. Για τον τόπο προορισμού. Ναι. Εγώ λίγο που έψαξα χθες, ας πούμε, εντάξει, ήταν σε καλά επίπεδα, έτσι, για Κύπρο. Ναι, δεν ανέβηκαν. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το ρώτησα. Το ρώτησα, ας πούμε, γιατί αμέσως με το που έγινε γνωστή κλήρωση, μπήκε κόσμος κατευθείαν να κλείσει. Λέει, Κύπρος είναι, εντάξει. Έχουμε και άτομα όλοι κάτω, αυτά, το ένα το άλλο, και δεν ανεβήκαν οι τιμές, παραμείνανε στα επίπεδα που ήταν, τέλος πάντων. Ναι. Σε φυσιολογικά επίπεδα. Ναι. Στα επίπεδα που ήταν, τέλος πάντων. Ναι, δεν υπήρχε, ας πούμε, ξέρω, μια αύξηση της τάξης, ξέρω εγώ, του 30 και 40 ευρώ. Και πολύ καλό φίλο που μένει κάτω. Θα πας. Και... Ορίστε. Θα πας.
Πολύ δύσκολα πάντα. Ναι, δύσκολο είναι. Πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Εντάξει, για εισιτήρια αγώνα και τα λοιπά δεν το συζητάω. Με ένα τηλεφώνημα είμαι μες στο γήπεδο. Καλά, φαντάζομαι ότι και η ΑΕΛ, ας πούμε, πέρα από τα 1500 που θα πάρουν οι φίλοι του Άρη, αν χρειαστεί για παραπάνω εισιτήρια, νομίζω θα είναι πολύ εύκολο. Ναι. Να αποκτήσουμε. Πρέπει να είναι και αμοιβαία, αλλά θα είμαστε, όχι, θα είμαστε ήδη πρώτα, θα παίξουμε χαριλάου και μετά θα πάμε εκεί. Ναι, ναι, πρώτα χαριλάου, αλλά νομίζω ότι δύσκολα να γεμίσει η ΑΕΛ μέσω το γήπεδο, που δεν θα παίξει καν στην έδρα της. Ναι. Και όσο για την ομάδα, εγώ ήθελα τη μία τέτοια κλήρωση, να σου πω την αμαρτία μου, έτσι. Ένα δυνατό αντίπαλο, για να δούμε και εμείς που βρισκόμαστε. Ναι, δεν είναι ούτε λοιμό, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, αλλά ούτε εντάξει, ναι, και φοβιστικός αντίπαλος. Βλέπω να πηγαίνει μέχρι τέλος. Παρόλα αυτά, εντάξει, κοίταξε, τώρα είναι το εξής ζήτημα, ότι αφενός υπάρχει ενθουσιασμός στις τάξεις του Άρεος, αλλά αφετέρου η ομάδα θα είναι χωρίς παιχνίδια, θα είναι μόνο από την προετοιμασία, θα είναι το πρώτο παιχνίδι, θα είναι αυτή η επιστροφή μετά από 7 χρόνια. Δεν ξέρεις τις μεταγραφές σε τι συμπεριφορά θα είναι, δεν ξέρεις τις περσινή σε τι συμπεριφορά θα είναι. Θα είναι δύσκολο. Είναι πολύ παράγοντες. Παίζει και τύχη, παίζουν πολλά. Θα είναι νωρίς. Το κυριότερο, δύσκολα να κρατήσεις και να τη θασέψεις τον ενθουσιασμό πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Που ξέρεις, ας πούμε, το πώς μπορεί να λειτουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που λέει και ο Γιώργος Ζαγόρας. Δοκάρει και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρει και έξω είσαι τίποτα. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι. Θα δούμε. Ηρεμία θέλει, ένα παιχνίδι είναι. Εντάξει. Και φαντάζομαι ότι τα βήματα πρέπει να γίνονται σιγά. Δηλαδή δεν είναι και πανάκια ότι ο Άρης σώνει και καλά, πρέπει να προχωρήσει, να. Βήμα-βήμα νομίζω πρέπει να δει την κατάσταση. Ναι, δηλαδή δεν το κατάλαβα, 8 χρόνια είχαμε να πούμε. Αυτό ακριβώς. Να κάνουμε και κανένα σαρδά με αυτή τη λέξη και είναι πολύ πρωί. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Σεισμός 78. Ναι, σεισμός. Με είχε συγχωρεμένος ο πατέρας μου στα χέρια του και έφτυνα χώματα. Ναι. Μάσα σε μονοκατοικία και είχε ρογμές, έπεσαν διάφορα. Το θυμάσαι, όχι, πόσο ήσουν τότε? Τρία. Δεν θυμάσαι, εντάξει. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έφτιανε χώματα από το στόμα μου, πέφτανε χώματα. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Καλύτερα που δεν τα θυμάσαι. Και από φωτογραφίες μετά τη Νέα Εγνατία, σε άλλη μορφή φυσικά, με τις σκηνές, ας πούμε. Ναι. Στη Νέα Εγνατία εκεί στο ύψος του Αγίου Στυλιανού. Χωματόδρομος είναι η Εγνατία τότε. Πω. Χωματόδρομος είναι η Νέα Εγνατία. Πότε έγινε? Η Νέα Εγνατία πότε έγινε δρόμος? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πιο παλιός. Τώρα εγώ σου λέω 3 χρόνια. Ναι, αν είχε, άμα ήταν τότε χωματόδρομο, πρέπει να είχε δεκαετία του 80, δηλαδή να ασφαλίσει στο χαντάκι που λέει και ο Σερφετάς αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Καλημέρα. Λευτεράκο, σε παρακαλώ, αγόρι μου, άντε ρε φουλάκι μου. 1-2 τηλεφωνήματα τον Παπίνο, μην το φέρνει σε δύσκολη θέση. Βλέπεις να σου έρετε, ωραία, είναι αστέρι παιδί. Μην το φέρνει σε δύσκολη θέση, Λευτεράκο μου. Σε συμπαθούμε, σε αγαπάμε, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Πρέπει να... Καλοπροαίρετα, καλά κάνεις, βάλ' το στη θέση του. ναι, εντάξει, έτσι με χαμόγελο, αν καταλάβει κάτι, ας πούμε. Φιλιά. Καταλαβαίνουμε ότι ενοχλεί. Φιλιά, τσάω. Χάνω τη ροή μου, αυτό είναι το... Υπάρχει ροή. Σε παρακαλώ, καλημέρα. 0 εδώ, πιάνω και γραμμές, καλημέρα. Κλείνει και τα τηλέφωνα, καλημέρα. 0 και εδώ, καλημέρα. Δημήτρη. Λοιπόν, το άκουσες αυτό που είπε ο φίλος ο Κρατής? Βρε, έχεις πάει στις κατακόμβες σου, Δημήτρη. Δηλαδή εσένα θα σε σκοτώνουν και εσύ δεν θα σκοτώνεις. Πας καλά, μπάμπι. Λοιπόν, μ' ακούς. Θα σκοτώσουν και οι χριστιανοί, μπάμπι. Μ' ακούς. Γεια σου, μπάμπι. Άντε, το κλείσε μόνο. Καλημέρα. Ωπα, τι έγινε εδώ. Βατήρια, τι είναι αυτά. Καλημέρα. Ποιος μας βάζει βατήρια, τι έγινε? Καλά, τίποτα μηδέν. Καλημέρα. Καλώς το να. Again. Σχετικά πάλι με το σεισμό. Το επίκεντρο ήταν έξω από το χωριό Στίβος, όπου δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα αμέσως, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν τόσο
τα Ρίχτερ, όσο η διάρκεια, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διάρκεια. Mm-hmm. Οπότε σε συνδυασμό με τα 6 και που ήταν, όπως μετέδωσαν οι Ρουμάνοι, περιμέναν αυτοί να δουν μια πόλη ερείπια. Αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας, ο αντισεισμικός κανονισμός της στις μελέτες των κτισμάτων είναι πολύ ενισχυμένος. Μα οπότε, η μοναδική πολυκατοικία που έπεσε ήταν η συγκεκριμένη, λόγω επειδή είχαν κοπεί κολόνες. Ιδάλλως δεν θα είχαμε... Ναι, αυτό. Το φέρουν οργανισμό, είναι κάστρο στοιχείο. Ναι. Το φέρουν τους οργανισμό, είναι ο γνωστός, ο οποίος υπάρχει ακόμα κάπου αλλού, σαχαροπλάστης με το όνομα του... βαπτιστικό, ζωχαροπλάσης Νίκος, όλοι το γνωρίζουν. Ναι, αυτό ήταν εκείνη την εποχή. Να το κρύψουμε, ήταν το εργαστήριό του, ενοχλούσε εκεί γιατί αναπτυσσόταν αυτός και για την τοποθέτηση και άλλων μηχανημάτων, έτσι τους ήρθε και κόψανε μια κολόνα. Οπότε γι' αυτό δεν άντεξε. Λοιπόν, επειδή 20 Ιουνίου τα γενέθλιά μου, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, εντάξει. Σεισμός, γενέθλια σεισμός. Σεισμός, άκου τώρα. Οπότε εγώ με φιλαράκια μαζευτήκαμε σπίτι, εγώ ξέρεις ότι πατρικόμενο κοντά στο ραδιοσυντή. Και φύγαμε να πάμε προς το κέντρο. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, εμείς ήμασταν ακριβώς διαγώνιο. Ναι. Και ρωτούσαν τα φιλαράκια, ήταν η περιβοήτη ωραία, τα παγωτά εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, πρώτο δηλαδή σοκ, το οποίο το βλέπα δεν το πίστευα. Τότε ακόμα στη Θεσσαλονίκη είχε η ΔΕΗ γραμμές που είχε τα πέντε σύρματα. Δηλαδή από κολόνα σε κολόνα. Ναι ρε παιδί μου, ξέρω στο το ρεύμα, αλλά είναι πέντε σειρές. Ναι, ναι. Το κάτω είναι το ουδέτερο. Λοιπόν, η ταλάντωση ήταν τόσο, βρήκε σύρμα με σύρμα. Που η απόσταση είναι σχετικά μεγάλη. Ναι. Γίνανε ας πούμε κάτι σπιθύρες τρομερές και τσακ, σβήσαν τα φώτα παντού. Ναι. Δεύτερο σοκ δηλαδή, 11 η ώρα ξέρω εγώ, όπως 11 και κάτι ήταν και 3 και 4 λεπτά, πίτα σκοτάδι μου λένε. Και αρχίζει τώρα μετά από λίγο σούσουρο, ξέρω εγώ, είναι λίγο πιο πέρα από τη Διαγώνιο. Το υποδρόμιο φυσικά το είπες. Ναι. Και λένε έχει πέσει πολυκατοικία. Λοιπόν πάμε εκεί, σχεδόν από τους πρώτους. Έχει μαζευτεί φυσικά ο κόσμος, για να τους χάσω στη ζωή μου. Είναι, βλέπουμε τώρα την πολυκατοικία τέλος πάντων σαν λόφο από μπάζα και ανεβαίνουν σκόνες ακόμα. Σκόνες. Ναι. Ως διαμαγείας έχει φτάσει σκαπτικό μηχάνημα της Σιμπή και κομπρεσέρ. Και αρχίζει αυτός με το κομπρεσέρ και βαράει, ξέρω εγώ. Οπότε φωνές, ησυχία, ησυχία, μην μιλάτε να ακούσουμε τίποτα φωνές από μέσα. Δηλαδή τους πάνω να πάνε όλοι μαζί εκεί να πιάσουμε να βγάλουμε τέτοια. Αλλά σε λέω ήταν το σοκ τέτοιο, μαζεύει τόσο πολλοί κόσμος και αποχωρήσαμε. Και φυσικά μετά αρχίσαν τα γραφικά, πολύ γραφικά στοιχεία με τις τέντες, με τις σκηνές που στήσανε στην παραλία. Και να δεις τι έχει γίνει. Γραφικά δηλαδή, γιατί, κάπου δεν έπρεπε να μείνει ο κόσμος. Ντέρεση, αλλά είχε περάσει ιστορία και μετά είχαν γίνει καταγόγια εκεί. Πηγαίνανε διάφορες. Σοβαρά, σοβαρά. Ναι, είχαν γίνει διάφορα εκεί. Λέγανε, ξέρω εγώ, πέμπτη τέντα δεξιά, ξέρω εγώ. Τι είναι, ξέρω εγώ, μια από τον έβοσμο, κάπως έτσι. Απίστευτο. Είχε γίνει στέκια, ναι, βέβαια. Γιατί τότε η παραλία, ξέρω εγώ, δεν είχε γίνει η διαμόρφωσή της. Το Μακεδονία Παλάς υπήρχε φυσικά και είχε γρασίδι πάρα πολύ, χωρίς δέντρα και αυτά. Και στήθηκαν τέτοιες, δηλαδή, και μάλιστα όχι με σειρά, μία δομία εκεί. Να, δηλαδή. Να ιστορία που αγνοούσα. Ναι. Τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι, γιατί εγώ σου λέω έμενα τότε ραδιοσίτη. Το ραδιοσίτη είναι λίγο πιο πάνω, κατάλαβες. Και το άλλο χαρακτηριστικό που ήταν τόσο έντονη η δόνηση, τα τοπογραφικά αυτά, τα κολονάκια της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού που τα έχει πυκνώσει ας πούμε ο στρατός σε διάφορους λόφους, κορυφές ή και σε άλλα μέρη για να γίνονται διάφοροι τριγωνισμοί και να δίνουν στοιχεία να εξαρτούν ας πούμε τέλος πάντων από κρατικές συνταγμένες σε κάποια χωράφια, ταρακουνήθηκαν με αποτέλεσμα να χάσαν τις τιμές τους και μετά βγήκαν διάφορα συνεργεία του τέτοιου. Δηλαδή δεν ήταν αξιόπιστα. Βγήκαν διάφορα συνεργεία του στρατού μετά και τα ξανασκόπευαν από ελεγμένα που ήταν σταθερά και να τα δώσουν καινούργιες τιμές. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Ευχαριστούμε για την ιστορική αναδρομή. Τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εδώ Prodigy. Καλώς τον να. Χρόνια πολλά στο Top Gun καταρχήν. Βεβαίως. Τι άνθρωπος είναι αυτός ρε, συμβίβλος. Βέβαια. Παντού, μέσα σε όλα τα γεγονότα. Μιλάμε, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το θέμα συζήτηση, μπορεί να πιάσει οποιοσδήποτε, φοβερός. Ναι, ναι. Από τους ελάχιστους Αριανούς που συμπαθώ. Εδώ όλοι συμπαθιόμαστε. Δεν συμπαθείς και τους υπόλοιπους που βγαίνουν. Όποιος βγαίνει εδώ είναι όλοι συμπαθητικοί όλων των ομάδων. Ναι, εντάξει, τσίπας. Εγώ λέω.
Εγώ σας συμπαθώ όλους πάντως. Ναι, σας πάω, όλους σας πάω. Έτσι, που έλεγε έτσι και ο Χριστόφορος, πώς τον λέγαμε. Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος, ήταν στο Ζερέα Μικρούς Μίτσους. Ακριβώς, χαιρετίσματα και στον Ντόμ. Mm-hmm. Και βασικά λίγο σκιάχτηκα με όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί όπως ξέρετε εγώ τώρα πάω για ύπνο. Ναι. Λίγο τα έκανα πάνω μου. Ωχ, λες μη γίνει τώρα τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Με τις γιαγιάδες και τα κόκαλα από... ούτε και εγώ την ήξερα αυτή την ιστορία, αλλά είδες όσο ψάχνεις βρίσκεις πράγματα, βρίσκεις... Ναι, έτσι. Mm-hmm. Επίσης ευχαριστώ πολύ αυτόν που πήρε τηλέφωνο πριν από δύο τηλέφωνα και έκανε αυτή την μίξη, αυτό το πολύ πρώτη της στοιχείο είχε μέσα, τα ούτς, ούτς. Άμα το κάνω τώρα το... Άμα ανεβάσω το ραδιοφόνο θα το κάνουμε κι εμείς. Ναι, θα ακούσει ένα άπειρο έκο. Να το κάνουμε λίγο. Να κάνω το φυσικά, γιατί όχι. Εδώ γάνε. Περίμενα, ένα-δύο, ένα-δύο. Άνοιξε. Γίνεται, δώσε. I'm consenting out of space. Ευχαριστώ, σας αγαπάω. Φιλιά. Και έχουμε και μουσική. Τι νομίζετε εδώ. Cubase. Όλα γίνονται... Όλα μπορούν να γίνουν. Στο 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα, έριξε και μια ψηλή ματιά, ας πούμε, σε μια γνωστή εταιρεία low cost όσον αφορά τις πτήσεις για Θεσσαλονίκη Πάφο τώρα, γιατί είναι δύο τα αεροδρόμια της Κύπρου, Πάφος και Λάρνακα. Την προηγουμένη του αγώνα, ως Τετάρτη 31 Ιουλίου, μπορείς να βρεις εισιτήριο απλής μετάβασης με 70 ευρώ. Την ημέρα του αγώνα πετάς με εκατοστάρικο. Χαρά. Έχουνε, δηλαδή φαντάσου το Σάββατο τώρα, ας πούμε, το Σάββατο 3 Αυγούστου που δεν έχει μάτς, έχει με μόλις 44 ευρώ εισιτήριο Θεσσαλονίκη Πάφο. Αλλά η επιστροφή είναι άστα να πάνε. Η επιστροφή είναι το χειρότερο, διότι είναι όλα πάνω από 144 ευρώ υπάρχουν εισιτήρια. Δύσκολα, σίγουρα αυξήθηκε, πέσανε με τα μούτρα. Φίλοι του Άριος, επίσης θα σας δώσουμε τώρα εδώ και ένα, ψαχτείτε λίγο. Για όσους δεχομένως φίλους του Άρη βρίσκουν ακριβή την μετάβασή τους στην Κύπρο, ψαχτείτε λίγο με γειτονικές χώρες, όχι τόσο με Βουλγαρία, γιατί το αεροδρόμιο της Σόφιας είναι μακριά, δηλαδή μέχρι να πας 4 ώρες οδικός, αυτό τώρα τ' άλλο, άστα να πάνε με πιο κοντινές χώρες, γιατί το έχει κάνει κόσμος, το λέω αυτό όχι ανυπόστατα. Έχει κάνει έχει ρίξει το κόστος ο κόσμος. Οπότε, αν τώρα ρε παιδί μου θέλεις, ας πούμε, μίνιμουμ 250 ευρώ για να κατέβεις Κύπρο να παρακολουθείς το παιχνίδι, μίνιμουμ τα εισιτήρια. Τώρα από εκεί σου μπαμούπες αυτά, διαμόνες, ιστορίες. Θα σου βγει τώρα για 2-3 μέρες, θα σου βγει ένα 400, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορείς να βρεις τρόπους να ελαχιστοποιήσεις, ας πούμε, αυτή την τη μετάβαση. Από εκεί που παίρνουμε τσιγάρα, από εκεί που παίρνουμε χαρτιά υγείας, από εκεί που βάζουμε βενζίνες, από εκεί θα τα κάνουμε όλα. Είναι θέμα ταμπού, δεν νομίζω. Όλη η Θεσσαλονίκη το κάνει αυτό. Πάνε πάρει και ένα αεροπλάνο στην τελική. Το θέμα να παράδει τον Άρη. Τι σε νοιάζει από εκεί πέρα ο ΦΠΑ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Δεν τους φοβάμαι τους πύρους του Άρη για τα λεφτά, γιατί είχαν μαζεμένα τα προηγούμενα χρόνια. Λες, επειδή δεν κάναν ταξίδια. Ταλήρα. Απλά είχαν κρατημένα χιλιάρικα, να δεν ξέρω τι θα τα κάνουν τα χιλιάρικα που βάζουν στους κουμπαράδες. Μάλιστα. Αυτά δεν εξαργυρώνονται πλέον. Τα ευρώ μπορεί. Έχουν μαζεμένα. Όλη μια καβαντούλα, κανένα τέσσερα πεντηκυλιαϊκά και έχουν μαζέψει. Οπότε μπορεί ο Άρης φέτος να προχωρήσει και να κάνουν συνεχώς ταξίδια. Φυσικά. Και μπορούν μέχρι να φτάσουν και στο Βλαδιβοστόκ. Mm-hmm. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσουν και έτσι ειδικό. Mm-hmm. Τα λεφτά που έχουν μαζέψει 40 χρόνια καλά είναι. Μάλιστα. Πακτολός. Να δούμε. Έγινε. Ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Εμείς τι. Να δούμε. Με ποιο θα κληρωθεί. Είπαμε δύο ή δεν είναι οι επιλογές του ΠΑΟΚ.
δεν το... Έχω αυτή την εντύπωση. Άγιαξ και μία άλλη, όπως είπες και ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε, ναι, και λένε όλοι οτιδήποτε εκτός Άγιαξ. Ναι, λες και έχεις πολλές επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Φτάνει και τα γεφυράκια στο Άμστερνταμ φτάνει. Ναι. Φτάνει και τα γεφυράκια φτάνει. Ολυμπιακός τη γλίτωσε την Ολλανδική. Αυτό το λέει αυτή που έπεσε μια... σαν τον Πούλια, να μην το πούμε το όνομα. Ο Πούλιας από τη Φάρσα, ρε, η ομάδα που έπεσε Ολυμπιακός. Η Βικτόρια Πινιέζν. Α, με τη Βικτόρια Πινιέζν, ναι, ρε. Ναι, ναι. Ο Ατρόμητος έπεσε με ένα θάνατο. Ναι, να τις βρεις, να τις πεις αυτές, ναι, είναι μόνο... Πες το, πες το, ρε Πούλια, πες το. Μόνο για Σαρδάμ είναι, μάλιστα. Πες το, Πούλια, πες το, Πούλια, γράψε, μην κάνεις λάθος, Πούλια. Μάλιστα, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, για να πάμε και διάλειμμα, καλημέρα. Καλημέρα. Μπάμπη, ιδανικούς μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Ιδανικούς ή ιδανικούς, ναι. Και το δύο. Θα είναι ιδανική, ναι. Αν πάνε ιδανική στη Λεμεσό. Θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Νομίζω ότι η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ... Έχουμε σχέσεις. Έχουμε με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εγώ γιατί νομίζω το αντίθετο. Δεν έχουμε. Όχι το... Είχαμε με την Ομόνια. Άλλο Ομόνια. Η ΑΕ Λεμεσού είναι φύλλα προσκύμενη προς την ομάδα του Άρης και στη Λεμεσό μάλιστα υπάρχει και Άρης Λεμεσού, ομάδα που αγωνίζεται όμως στην Β' Εθνική της Κύπρου. Για τους λάτρεις στατιστικής. Αυτό μου φαίνεται εντάξει, φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά είναι μια... αγωνίζεται, ναι, σε αυτή την κατηγορία. Ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως για το σεισμό, τι πριν μια πορεία που υπήρχε για την Εγνατία, για την ασφαλτόστρωση. Πότε έγινε ασφαλτόστρωση στην Εγνατία? Γιατί μας είπε ο φίλος μας ο Βαγγέλης, το 78 ήταν χώματα. Όχι ρε φίλε, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν υπήρχε, τέλος πάντων. Όχι, όχι. Και όταν λέμε Εγνατία, η Εγνατία πήγαινε μέχρι... Νέα Εγνατία, την Νέα Εγνατία είπαμε, όχι για την Εγνατία, την Νέα Εγνατία. Νέα Εγνατία. Για να λέγεται νέα, προφανώς. Ναι, τέλος πάντων, ένας ήταν ο δρόμος, η Εγνατία, δηλαδή η Λεωφόρος Καραμαλή και η Εγνατία. Ναι. Που μια ζωή ασφαλτοστρωμένο το θυμάμαι. Εκεί υπήρχε ένα γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην έξοδο της πόλης, εκεί με Βούλγαροι. Ναι. Και στο σεισμό είχαμε βάλει τις σκηνές εκεί. Κάμπινγκ. Κάμπινγκ, κανονικά. Ναι. Εγώ στάθηκα τυχερός με... Έμαθα ποδόσφαιρο από τον Γιώργο Ζήνδρο. Μάλιστα. Και ξαφνικά έγινα μέση. Δηλαδή επέστρεψα στο σχολείο και ήταν σαν να έπαιζα με παιδάκια. Στην ηλικία μου και στις ομάδες. Ήταν κάτι τον αγαπημένο μου Γιώργο Ζήνδρο. Μάλιστα. Έγινε. Για όλο αγαπημένους Αριανούς έχεις, σιγά σιγά αποκαλύπτεσαι. Αγαπημένους εκείνης της εποχής, ρε φίλε. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν με τους ανθρώπους, με την ομάδα έχω να κάνω. Καλά, εντάξει, εννοείται και μάγια πλάκα το λέω αυτό. Δεν υπονοώ. Και ο Πασχάλης με μια. Αυτό σου λέω. Του πάω, ο πιο αγαπημένος. Έγινε, σε φιλούμε. Άντε, τσαό, τσαό, τσαό. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Να ζητήσω συγγνώμη από την γραμμούλα. Θα επανακάμψουμε αμέσως μετά το μικρό διαλυματάκι μας. Καθότι πιέζουν οι χορηγοί εδώ, στριμώχνονται κυρίες και κύριοι, να διαφημιστούν στο λόγο επειδή. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε άλλη μια δυνατή ώρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας 7 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρεούλα μας. Μέχρι και τις 8 θα τα λέμε και θα επικοινωνούμε στο 231-0287-38 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 inboxιακά στο λόγο επειδή, στο Facebook, στη σελίδουλα μας. Με κάθε τρόπο και χωρίς μεγάλο κόπο έχω δημοσιεύσει και μια καταπληκτική φωτογραφία, μια τρομερή πατέντα ενός Έλληνα entrepreneur, ενός επιχειρηματία σε κάποιο μπιτσόμπαρο, τώρα δεν ξέρω που μπορεί να είναι, ο οποίος ο Θεός έχει φτιάξει μία ασύλληπτη κατασκευή στην παραλία. Έχει ξαπλώστρες, κλασικές ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με τις υποδομές που συναντούμε στις περισσότερες ελληνικές πλάζες και παραλίες. Έχει φτιάξει διόροφη ξαπλώστρα, μία σκαλοσιά. Έχει βάλει ο τυπάρας αυτός, την οποία έχει κάνει δίπατο, δίπατες ξαπλώστρες. Έχει ρε παιδί μου το ισόγειο αυτό, να πούμε κανονικά.
στρωματάκια και ξαπλωστρούλες και έχει μια σκαλίτσα που ανεβαίνει και σε ένα δεύτερο, σε ένα δεύτερο πάτωμα. Και για να κερδίσεις χώρο, αλλά και για να έχεις καλύτερη θέα. Μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη επινόηση. Λέτε να παγιωθεί και να βλέπουμε πλέον κατασκευές και 3 και 4 πατώματα σε θάλασσες και ακτές. Who knows, who knows. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ξαπλώστρα κουκέτα. Είναι ξαπλώστρα με τον Νέτα, τέτοια πράγματα. Κανονικά κουκέτα, κουκέτα, όπως το είπες. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δεν το είδα, δεν το είδα. Σου... Ναι, φαντάσου, φαντάσου. Μια κουκέτα, ας πούμε, πώς είναι τα παιδικά δωμάτια και τα λοιπά. Έχει δύο στρώματα κάτω και δύο στρώματα πάνω. Κανονικότατα. Εντάξει, κερδίζεις χώρο έτσι. Αντιπαροχή... Και θα πηγαίνει ο άλλος, δεν θα έχει που να κάτσει, θα σου πει να έχω μία εκεί πάνω. Ναι, ναι, θα δίνουμε... Είναι ο άλλος από κάτω, τελοχλεί, όχι μόνο. Ναι, ο άλλος από κάτω θα θέλει να ηρεμήσει, ο άλλος από πάνω μπορεί να θέλει να παρτάρει. Και να έχουμε ό,τι είχαμε στις πολυκατοικίες δηλαδή, εσείς οι από πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Θα γυριστεί το καινούριο ρετυρέ. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν. Δύσκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό, δεν τη θεωρώ εύκολη. Καλά, σε και για τον Άρη, σε σύγκριση, για τον Άρη, σε σύγκριση με την Eindhoven, εντάξει, είναι πολύ καλύτερη η κλήρωση. Σίγουρα, αλλά στους ομίλους πέρυσι βγήκε τρίτη. Ναι, εντάξει. Άλλο το περσινό. Σε δύο νίκες. Ναι, άλλο το περσινό, άλλο το φετινό. Αλλά συγκριτικά με τις επιλογές που είχε ο Ολυμπιακός, ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση. Γιατί με την Eindhoven δύσκολα τα πράγματα. Ήταν Eindhoven δύσκολα, ναι, πραγματικά ήταν η ομάδα που ήθελα να αποφύγει. Εγώ βέβαια. Θέλω τον Ολυμπιακό να περάσει στον επόμενο γύρο και τον Άρη και αν δυνατόν να μπουν και στους ομίλους του Europa League. Ναι. Έτσι, να μπει ο ΠΑΟΚ του Champions League και αυτή του Europa League. Ναι. Θα είναι μια χαρά. Θα είναι μια χαρά. Γιατί τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά και για την κάθε ομάδα ξεχωριστά όπως την βλέπει ο παδός. Πάει αυτό που μπορεί να υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ότι στα πλαίσια ας πούμε του υγιούς της υγιούς αντιπαλότητος να θες να αποκλειστεί ο άλλος. Τώρα θέλεις βαθμούς από όλους. Θέλεις βαθμούς και από όλους και θέλεις να έχουν και παιχνίδια αυτές οι ομάδες από όλους τους. Mm-hmm. Δηλαδή όσα παιχνίδια παίρνει ο ΠΑΟΚ να παίρνουν και αυτοί, γιατί είναι αλλιώς να ετοιμάζεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Mm-hmm. Ή εν πάση περιπτώσει αν έχεις κανένα κύπελο και αλλιώς να έχεις 2 και 3 στάντερ κάθε εβδομάδα. Άρα, πρέπει να έχεις πιο μεγάλο ρόστερ, δεν πρέπει να έχεις τραυματισμούς. Είσαι φόλα Ολυμπιακός και Άρης. Φόλα Ολυμπιακός και Άρης. Το καλοκαίρι. Εννοείται. Εν τω μεταξύ Ολυμπιακός στη διαδρομή που έχει να διανύσει μέχρι τους ομίλους ο δρόμος. Είναι ο ίδιος που έχει να διανύσει ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Δεν είναι ο ίδιος, γιατί ο Ολυμπιακός είναι νομίζω στους ισχυρούς. Δεν έχει κάποιο μεγαθύριο να... Α, ναι, ναι, μπορεί, ναι. Τα πράγματα για τον έχει ένα μπάτς παραπάνω, ναι μεν, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι σχετικά πιο εύκολα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ πολύ πιθανό να βρει στο δρόμο του τον Άγιαξ που έφτασε πέρσι μία ανάσα από τους τελικούς και εντυπωσίασε στο Champions League. Ναι, πέντε, ο ΠΑΟΚ θα έχει να μπει στην κλήρωση νομίζω με 5 ή 4 ομάδες. Mm-hmm. Νομίζω 5 ομάδες. Η μία από αυτές θα είναι ο Άγιαξ. Να σας βοηθήσει η Παναγία να μην έχουμε πάλι με Ολλανδική ομάδα. Ναι, πιθανή αντίπαλη του. Ο Άγιαξ, ο οποίος μπορεί να βρεθεί είτε στον τρίτο προκριματικό, είτε και στα play-off απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να μην μας τύχει πουθενά. Ναι, εντάξει. Δύσκολα γιατί είπαμε. Είναι νόμος της φύσης αυτός. Όχι, όχι. Στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας ήταν ο Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί, να το ξέρει. Ναι, δηλαδή, η Ολλανδική ομάδα δεν περνάει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ότι μπορεί ο Άγιαξ να δώσει 2-3 παίχτες με μεταγραφή δεν σημαίνει ότι θα είναι στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του. Όχι, κατάλαβες ότι θέλω να πω ότι. Ναι, να τον πετύχει ο ΠΑΟΚ και σε επόμενα χρόνια. Στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του θα αποκλειστεί. Δηλαδή, δεν θέλουμε Ολλανδικές ομάδες. Και αυτούς, ας πούμε, θα έχει άλλους από πίσω. Δεν μασάνε. Είναι ξεκάθαρα. Καλά, αυτό εννοείται. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πριν από. Πότε είχε αναμετρηθεί ΠΑΟΚ Άγιαξ, πριν από 2-3 χρόνια. Νομίζω πριν 3 χρόνια. 2-3 χρόνια τέλος πάντων. Τα τηλεφωνήματα οργής που δεχθήκαμε εδώ στο λόγο επειδή για τον αποκλεισμό
του ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ. Καλά, πήγε και χάσα από αυτού να πούμε. Και μάγε μου. Τόσο ιδέα έχουν μερικοί. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο τέτοιο, τόσο μεγάλη ιδέα. Το έχω πει πολλάκι. Ήταν το ρεκόρ τη εκπομπή να βαράνε τηλέφωνα 6 παρα 5, 6 παρα 10. Να μην έχω μιλήσει καθόλου. Ναι, ναι, και να έχουμε βγάλει, ας πούμε. Δηλαδή ούτε ο Λευτέρης βγήκε. Παραπάνω από μια φορά. Δεν προλάβαινε να πιάσει του άλλου. Ναι, κανονικά. Δεν το ξεχάσω ποτέ εκείνο το πρωινό. Αλλά ήταν αυτή η οργή ότι. Α, ζήναμε από τον Άγια, ξέρει, αποκλειστήκαμε να πούμε. Και τέτοια. Και φάνηκε ποιο ήταν ο Άγιαξ. Μεγάλη ιδέα έχουν για τον εαυτό τους πολύ, για την ομάδα τους. Συν του ότι τα πράγματα φέτος. Νομίζω ότι είναι υπερεκτιμούν. Τα πράγματα φέτος ήταν ακόμα πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ σε σύγκριση με το περσινό, πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό. Βέβαια. Μα γι' αυτό θέλω να περάσουν και όλοι στους ομίλους τους. Γιατί είναι αλλιώς να έχει ο Ολυμπιακός ο Άρης να ετοιμάσει τον ίδια η ΑΕΚ όλη την εβδομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο το... Δεν ξέρω. Είναι... Αν ο ΠΑΟΚ είχε να ετοιμάσει ένα παιχνίδι, ήταν σίγουρα πρωταθλητής. Δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μπορεί να επιλέξει το ΠΑΟΚ, να επιλέξει το περσινό μοτίβο που δεν έδωσε βάση στην Ευρώπη και αποκλείστηκε ούτως ώστε να επικεντρωθεί στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην δώσουμε βάση στην Ευρώπη, γιατί το περσινό ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι ήταν άλλο πράγμα. Έτσι, έπρεπε να σωθεί για αυτή η κάψα για το πρωτάθλημα, έπρεπε να το κατακτήσει. Επίσης, οι δυσκολίες της φετινής χρονιάς. Οι δυσκολίες της φετινής χρονιάς έγκυται στο γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δεν θα υπάρχει. Καλά, όχι την πέρυσι υπήρχε ανοχή. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν έχανε. Αυτό δεν έδωσε δικαίωμα για γκρίνια. Φέτος, γιατί είπαμε, είναι αγαπημένο σπορ των ελληνοφιλάθλων να περιμένουν στη γωνία την ομάδα τους. Καλά, αυτό ρε φίλε, τι να πω τώρα, εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένεις τη γωνία. Το μπασκετάκι, Μπαμπίνο, το μπασκετάκι, Μπαμπίνο, είμαστε περίεργα τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, ούτως ή άλλως το μπάσκετ είναι σε απαξίωση, οπότε τώρα οποιοδήποτε και να βγει και να πει που οδεύει η ομάδα, από τη στιγμή που δεν το παρακολουθούσε, πήγαινε μόνο στο μάτς με τον Άρη, νομίζω ότι δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα. Και Άρης και ΠΑΟΚ νομίζω ότι πάνε ολοταχώς για Α2. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Για Α2, αυτό βλέπω. Ολοταχώς, αγωνιστικά, όχι οικονομικά. Αγωνιστικά. Ναι, μιλάμε για αγωνιστικά. Βέβαια, αγωνιστικά μιλάμε. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες είναι συμμαζεμένες. Δεν ξέρω, θα μου πεις, εντάξει τώρα αυτό που θα εκφράσω θα είναι πολύ αιρετική άποψη. Θα μου πεις, έχεις και το γήπεδο, έχεις και το. Η λύση ίσως θα ήταν να πάει ο ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, να παίξει κάπου αλλού. Σε μια. Πού να παίξει, δεν πάει. Στην Κοζάνη. Είναι μια. Στην Κοζάνη, ξέρω εγώ. Να παίξει. Νεάπολη θα μπορούσε να πάει να παίξει. Ναι. Να έχει ένα γήπεδο κολαστήρι, ας πούμε, σίγουρα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτά πια επηρεάζουν τις ομάδες, έτσι. Ναι, ναι. Για να συσπυρώσει και παράγοντες εκείνων των περιοχών. Τέλος πάντων, έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ ένα τέτοιο πράγμα να μετακομίσουν Άρης και ΠΑΟΚ από τις φυσικές τους έδρες. Πόσο μάλλον δικαίωμα στο Βόρειο όταν έχει το γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορεί να συγκεντρώσει και αγοραστική δύναμη και φυσικά δύναμη σε κόσμο, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση. Και φυσικά να περιμένουν και το μάνα εξ ουρανού, το οποίο δεν πρόκειται να έρθει ουδέποτε, γιατί δεν είναι προσοδοφόρα μια εντός εισαγωγικών επένδυση, όπως είδεστε να λέμε στα αθλητικά τεκτενόμενα, μια επένδυση στην καλαθόσφαιρα την ελληνική με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα το είπα έτσι, ας πούμε, πολύ μπακαλίστηκα, μια μετακόμιση ότι ενδεχομένως να έδινε μια πνοή, βλέποντας, ας πούμε, τα παραδείγματα επαρχιακών ομάδων, πως συσπυρώνουν τέλος πάντων και παράγοντες γύρω από τη δραστηριότητά τους. Φερρυπίν, ας πούμε, Λίμνος, Ρόδος, Πάτρα, ο Προμηθέας είδαμε έπαιξε φέτος, έστω και εξαγχιστίας έπαιξε τελικό, και παλαιότερα και άλλες ομάδες που έχουν αναδειχθεί μέσα στο ελληνικό μπάσκετ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε, καλημέρα. Έχουμε και πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ο Μεσάικος, ο Ρουλίτης, συγχωρεμένος τώρα,
δραστηριοποιόταν στα έργα της ΔΕΗ στη Λεβαϊδα και είχε πάρει το Μακεδονικό. Τον είχε πάρει στην Κοζάνη. Ναι. Βέβαια και πήρε και ευρωπαϊκό τίτλο. Πήρε και ευρωπαϊκό. Πανηγυρίστηκε στο ρολόι τότε. Γιατί ήταν το σύμβολο, δεν έχει κάπου άλλο. Ήταν πάντα γεμάτο. Εντάξει. Τώρα θα μου πει δεν είναι λύση. Αν και είπαμε ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας και Θράκης και ξέρω εγώ είναι περισσότεροι από ότι. Οπότε πιθανόν να ενισχύσουν. Γιατί όχι, από τη στιγμή που δεν πάνε Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνο ότι δεν πάει ο κόσμο. Δεν δραστηριοποιούνται και Θεσσαλονίκη παράγοντε, επιχειρηματίε. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, 500 άτομα που δεν πάνε. Εγώ 500 άτομα στο παλέ φαίνονται διαφορετικά. Μέσα στην Πηλαία τα 500 είναι τίποτα. Ναι, ισχύει. Ωρα, και αυτό. Όταν θα αναφέρεσαι για το Λευτέρη και θα λες δεν πήρε και ο Λευτέρη, απαραίτητη διευκρίνηση. Ποιο Λευτέρη, ο ένα, ο δύο ή ο τρία. Αφού πλέον είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για παραπάνω. Είναι σαν τον Κούγια και τον Μιτσάρα παραπάνω από ένα προσώπατα. Βεβαίως. Ναι, δεν μπορεί τώρα να χτυπάνε δύο γραμμές ταυτόχρονα και στις δύο να είναι ο Λευτέρης, αφού σου έχει συμβεί έτσι, δεν είναι. Το κλείνει σε μία γραμμή, σηκώνει ναι, την άλλη. Ναι, 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 ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Nice. Και μια που αναπόφευκτη σφυρδή εκπομπή είχε να κάνει με ιστορικές αναδρομές λόγω του σεισμού και πριν από ορισμένα τηλέφωνα ένα φίλο που αναφέρθηκε στο Μεγαλέξανδρο. Ναι. Η περιοχή εκείνη λέγεται ακόμα Καμινίκια. Τα περιβόητα Καμινίκια. Τα Καμινίκια δεν είναι κάτω, στην παραλία δεν είναι. Όχι, όχι. Εκεί είναι το καινούριο, πώς το λένε. Ναι. Δηλαδή πάλι το ανοιχτό, το οποίο είναι απέναντι από τα γηπεδάκια του Ποσειδονίου, είναι πάλι ιδιοκτησία του τέτοιου. Του Μεγαλέξανδρου. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι το χορτάρι είναι πλαστικό. Ναι. Κατάφερε και το έκανε, δεν ξέρω, μέσω της Γενικής Γραμματείας. Πολλά γήπεδα είναι πλαστικά, δεν είναι. Το σταματήσαν τώρα. Γιατί παλιά σε μια εταιρεία που ήμουν εγώ και ρίχναμε άσφαλτο, κάναμε την υποδομή, ρίχναμε 3 πόντους άσφαλτο και μετά η Γενική Γραμματεία. Αλλά επειδή δεν απορροφούσε κραδασμούς στα άλματα, δημιουργούσε πρόβλημα σποδηλική στήλη και το σταματήσαν αμέσως. Οπότε λένε. Ναι, μεν με το χώμα και το γκαζόν που σπέρναν ήταν πολύ έξοδο, αλλά τα σταματήσαν αμέσως αυτά με το πλαστικό. Όχι μόνο εδώ και αλλού. Επειδή δημιουργούσε πρόβλημα τα σφάλματα. Μάλιστα. Ωραία. Αν έπεφτε κάτω. Έγινε. Λέγεται Καμινίκια, είναι η περιοχή μεταξύ Μαρτίου, Δελφών και Παπαδάκη. Εκεί είναι το ανοιχτό ακόμα. Πήγε ο γιος μου εκεί. Αυτά τα ανατολικά δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Την Μαρτίο την τέσσερα. Ναι, ξαχυστία κι αυτή. Μάλιστα, έγινε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μηδέν και εδώ. Στο Πιλίκον, καλημέρα. Έλα, Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ρε, τι κάνεις. Καλώς το να σε χάσαμε. Το έχω δηλώσει, άσχημη ζωή. Το έχω δηλώσει. Άσο τη ζωή. Έτσι. Δε, η ζωή μου δεν είναι, είναι άλλη ζωή κάνω το τελευταίο καιρό. Και τώρα ξύπνησα και τώρα άκουσα ιστορικά γεγονότα που είπατε να αναφέρεστε. Ένα φοβερό που δεν ξέρω να το ανέφερες. Θα μιλήσει ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν ξέρω τι άκουσες ειδήσεις. 10 years challenge μετά από 10 χρόνια. Λοιπόν, ναι. Αυτό κράτα το γιατί του χρόνου τέτοια μέρα θα του συζητάμε. Μίλησε πέρυσι σαν σήμερα, ναι, σαν εν τω μεταξύ, έχω δει εδώ και 2 μέρες το δημοσίευμα αυτό να παίζει σε όλες τις ιστοσελίδες. Πότε θα μιλήσει, πού είναι, θα μιλήσει. Κοίτα, ψάξτε το λίγο γιατί και εγώ θα συγκεράσω. Νομίζω σήμερα, αύριο το βράδυ, δεν ξέρω, κάπου μιλάει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός και στο λόγο επειδή, σαν σήμερα του λόγου επειδή, πρέπει να κρατηθεί αυτό. Να έτσι, ξέρεις. Για του χρόνου λοιπόν τον αναφέρουμε από σήμερα. Ή μήπως λέμε σαν σήμερα ήταν να μιλήσει. Ξέρεις, αυτό με συγκλώνει αυτό, ναι, θέλω να τον ακούσω, ξέρεις. Να μιλήσει σήμερα σε συνδυασμό με το ότι είναι η επέτειος του μεγάλου σεισμού της Θεσσαλονίκης. Σημειολογικά ίσως να σημαίνει κάτι. Σημειολογικά, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως. Και ξέρεις, αν μιλήσει πάνω από 10 λεπτό, φτάσει στο 4, ξέρεις, θα είναι γεγονός. Τεράστιες. Όταν μεγαλώσω. Θα ήθελα να γίνω ο Καραμαλής όταν μεγαλώσω. Κάνει τη μεγαλύτερη ζωή. Μεγαλύτερη καμπορό και ρόλ στάρ. Όχι ζωή. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε εμείς αυτή τη ζωή. Μιλάμε τώρα, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι αν μιλήσει πάνω από 10 λεπτά θα του κάνουν κακό στην υγεία του. Μέχρι 10 λεπτά θα τον ακούσουν. Θα μην μιλήσει παραπάνω καθόλου. Και λέω μια και άκουσα τώρα ιστορικά γεγονότα, λοιπόν, να σημειωθεί το λόγο επειδή αυτό. Το βάζουμε και θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο εν τη γενέση αυτό. Πρέπει να παρακολουθηθεί, δεν γίνεται. Άλλο τι κάνεις, καλά είσαι καλά καιρός. Καλά εδώ, δά, μια χαρά, στα πρωινά μας, τα ωραία μας. Έχω χαθεί εγώ τώρα το τελευταίο καιρό, έχω τσαλακουθεί, δεν ξέρω έχεις για γίνει ένας μικρός Καραμαλής έχεις γίνει κι εσύ. Έχω γίνει ένας μικρός Καραμαλής, όντως, αλήθεια. Γιατί
παραβρέθηκα και συχνά τον τελευταίο καιρό, έπεσα λίγο σε ταβέρνες τον τελευταίο καιρό, να σου πω και την αλήθεια δηλαδή. Ναι, τι να κάνεις. Καραμαλές, μετά το ράφτινγκ που τον έδειξε σε κάτι φωτογραφίες στην Ήπειρο εκεί, πιστεύω και θα αναστέναξε, όποιο μαγαζάκι θα ήταν εκεί κοντά. Πρέπει να τον βρούμε, να τον φέρουμε στην εκπομπή, θα ήταν άξιος συμπαρουσιαστής. Νομίζω. Νομίζω φοβερός, δηλαδή θα ήταν τρομερός. Θα τους έκανε όλους γιάχμα κανονικότατα. Ποιοι φωτιάριδες και ποιοι τέτοιοι, θα τους είχε λεφτέρι. Καταρχήν αυτό που θα νευρίαζει πάρα πολύ, που θα τον νευρίαζει πάρα πολύ, θα ήταν ο Λευτέρης, γιατί θα τον ζάλιζε τον Καραμαλή ο Λευτέρης. Ας έχουμε την όρεξή σου, έχουμε και τέτοια. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου, θα τα πω. Όντως, και γι' αυτό είναι και η φιλία ακροατέ του λόγω, επειδή για να μας γνωστοποιούν ή μάλλον να μας υπενθυμίζουν ενδεχομένως θεματολογία που αμελήσαμε να αναφέρουμε, όπως και αυτή η κέρια τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Ανιψιού. Θα μιλήσει, λέει, μετά από 10 χρόνια. Πότε θα μιλήσει, πού θα μιλήσει, άγνωστο. Είπαμε, θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο σαν τον κομί του Χάλε που περνάει από πάνω μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκο, καλημέρα. Διακανέδες. Καλημέρα. 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 Μπορεί να σατιρίζετε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή της δραστηριότητας του, αλλά να ξέρετε ότι του έχει προταθεί να αναλάβει την Προεδρία και δεν δέχτηκε. Θυμολογείται ότι υπάρχει μια τέτοια. Ξέρεις τι είπε. Τι είπε. Ψάχνω κάτι πιο ξεκούραστο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι κουραστικό τώρα. Να πηγαίνεις 28η, παρελάσεις, όρθιος, λοιπόν, αυτό. Για να εξηγήσω και τα γήπεδα. Ναι. Σε παρακαλώ. Να εξηγήσω λίγο για τα γήπεδα. Ακριβώς πίσω από το γήπεδο του Άρη υπήρχε το γήπεδο της ΑΕ Χαριλάου. Στα 100-200 μέτρα πιο εκεί, οδός Βούλγαρη με Εγνατία Νίν Καραμαλή, υπήρχε το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άλλο το γήπεδο των Καμινικίων. Εκεί ήταν το πατρικό του Μπαλί, του Νικολούδη, μαζευόμασταν όλοι και παίζαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Θεσσαλονικογνωσία. Θυμάμαι τη σφαλιάρα που έφαγα από τον Νικολούδη, ένα από τα τρία αδέρφια. Αυτοί είχαν όλοι μία τρίπλα. Κλείνανε με τον Αγκώνα. Και στο πλάι δεν μπορούσες να τους πάρεις την μπάλα και την κατεβάζαν σιγά σιγά. Εγώ επειδή ήμουν πιο μικρό σε ηλικία, χωνόμουν από κάτω και την έπαιρνα. Το έκανε μία, δύο, τρεις που πήρα την μπάλα, την τρίτη, αστράκια. Έτσι. Και φυσικά ορμήξαν όλοι πάνω του, έληξε το παιχνίδι, Μόκαλης, Σακίδης, όλοι ορμήξαν πάνω του. Εντάξει. Μάλιστα, έγινε. Αυτά. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Να ζητήσω συγγνώμη στην Γραμμούλα που μόλις εκάλεσε το τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί οφείλουμε να είμαστε on time. Επιστρέφουμε για να έχουμε ένα δυνατό 20 λεπτό, 25 λεπτό. Να τα πούμε όλα. Και στο τέλος δηλαδή να μην λέμε τίποτα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. 7 και 39 πρώτα λεπτά. Το λόγο επειδή για κανένα 20 λεπτά και ακόμη στους εθέρες, στους συμπαντικούς εθέρες. Στο 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Συνομιλούμε. Έχουμε και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526 από κινητό και από ίντερνετ σελίδουλα μας, το λόγο επειδή. Λέγαμε νωρίτερα ένα θέμα που σχολιάζεται και θα σχολιαστεί για την κατάσταση που έχει περιέλθει το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την κατάταξη μάλλον που βρίσκεται η χώρα μας στην βαθμολογία της UEFA και τις επικείμενες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ κομβική, διότι από το 2020-21 αλλάζει η χάρτα των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δημιουργείται μια νέα διοργάνωση με προσωρινό όνομα Football League 2. Ή τι σημαίνει ότι θα
θα γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τις μικρομεσαίες χώρες όπως οι δικές μας και τις ομάδες αυτών. Το Champions League τίνει να γίνει ένα κλειστό κλαμπ μεγάλων συλλόγων, με τις περισσότερες από τα πιο σπουδαία πρωταθλήματα ομάδες να έχουν μια παγιωμένη, με τα μεγάλα δηλαδή χαρτιά, να έχουν μια παγιωμένη θέση και ελάχιστες να διεκδικούν την πρόκριση, όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, με τα εισιτήρια να είναι ελάχιστα, 2-2 αν δεν κάνω λάθος, από τον δρόμο των πρωταθλητών και από τον δρόμο των, μπορεί και λίγο παραπάνω, 6, εντάξει, τέλος πάντων, θα τα χαλάσουμε εκεί, και από τον δρόμο των δευτεροτρίτων. Πλέον το τι θα ισχύσει, η Ελλάδα ξεκινάει από την 16η θέση, την φετινή της διαδικασία. Μέχρι τώρα γνώριζαμε ότι είχαμε 2 εκπροσώπους στο Champions League και 4 στο UEFA. 3 στο UEFA. Καθέρις. Είναι η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, ο Άρης. Άρα 3. Πλέον με την 16η θέση, αν παραμείνει ως εκεί η κατάσταση, χάνουμε αυτό το δικαίωμα. Και από τη χρονιά μάλλον 21-22, όχι από το 2021, εκεί θα πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Θα βγάζουμε, αν παραμείνουμε φέτος 16, δεν μαζέψουμε βαθμούς, θα βγάζουμε μόλις 4 ομάδες στην Ευρώπη, με τον πρωταθλητή να ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και καμία από τις υπόλοιπες 3 ομάδες να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο Europa League, να μπαίνουν στον δεύτερο προκριματικό του Europa League 2. Θα βρεθεί ένα όνομα αργότερα για αυτή τη διοργάνωση. Στο Europa League ενδεχομένως να αγωνιστεί ο πρωταθλητής, αν δεν καταφέρει να φτάσει μέχρι τους ομίλους, που θα είναι εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ισχύει τώρα. Αν χάσει θα υποβιβάζεται. Φανταστείτε ότι στην παρούσα φάση μας περνάει μέχρι και η Κύπρος. Πάλε ποτέ η Κύπρος ή το πεδίο ή το πρωτάθλημα όπου πηγαίνανε Έλληνες ποδοσφαιριστές για τα τελευταία ένσημα, αλλά τα τελευταία χρόνια οι ομάδες τους, οι ομάδες των Κυπρίων έχουν διεξάγει πολύ καλύτερες πορείες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 15η. Άρα το παιχνίδι τώρα δηλαδή του Άρεος με την Ελεμεσού έχει και εθνικό χαρακτήρα, δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε ο Άρης να περάσει και να βγάλει έξω μια κυπριακή ομάδα για να καταφέρουμε τουλάχιστον να σκαρβαλώσουμε στην 15η θέση και να δούμε το παραπάνω. Πέρυσι δηλαδή κυνηγούσαμε μέχρι και την 11η, αλλά οι διαρκώς πολύ κακές πορείες των ελληνικών ομάδων, δηλαδή αυτό του ΠΑΟΚ αφήνει, ας πούμε, που λέγαμε πέρυσι, αφήνει κατά μέρους τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και την ευρωπαϊκή πορεία και επικεντρώνεται μάλλον στο πρωτάθλημα, έχει αντίκτυπο εν τέλει. Και γενικότερα εδώ στην Ελλάδα η Ευρώπη είναι ένα περίεργο πράγμα. Ναι, μεν θέλουμε να βγαίνουμε Ευρώπη, αλλά από την άλλη ποιος μας νοιάζει να κερδάμε εδώ και να παίρνουμε τα πρωταθλήματα μόνο για εδώ. Είναι λίγο ήξης αφήξης η κατάσταση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λίβερπουλ, καλημέρα. Έτσι ακούσαμε μια καλημέρα. Έχει την ακιάς πέσει χάμου. Εν ολίγης όλοι θα είναι με όλους, θέλοντας και μη. Δεν έχει, ας πούμε, δεν θέλω τον Ολυμπιακό να προχωρήσει, θα παρακαλάς να προχωράει. Δεν έχει, δεν θέλω τον Άρη να προχωρήσει, θα παρακαλάς. Δεν έχει τον Πάκ να θέλω να προχωρήσει, θα παρακαλάς. Για να έχεις εξασφαλισμένο το μέλλον σου, το ευρωπαϊκό και στις επόμενες χρονιές, ιδίως με αυτές τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Η Ελλάδα ξεκινάει φέτος στην 16η θέση. Πάνω μας είναι η Κύπρος που παίζει με 4 ομάδες. 14η είναι η Τσεχία. Πολύ μακριά προς το παρόν. Η Ελλάδα έχει 21.400 βαθμούς. 21.625 έχει η Κύπρος. 24.000 βαθμούς έχει η Τσεχία, η οποία αγωνίζεται με 5 ομάδες. Στη 13η θέση είναι η Δανία με 24.125 βαθμούς και 4 ομάδες. Στη 10η η Ολλανδία με 24.550 βαθμούς και 5 ομάδες. Και στην 11η η Αυστρία με 26.000 βαθμούς, 725 και 5 ομάδες να αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά. Από κάτω μας είναι η Κροατία στη 17η θέση με 20.000 βαθμούς και 4 ομάδες. Και η Ελβετία με 20.000 βαθμούς και 5 ομάδες. Καλημέρα στη γραμμούλα.
μάτσε. Καλημέρα, Τίτα. Εντάξει, έτσι. Διπλό χτύπημα. Οπότε βλέπουμε. Θα γίνονται όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων. Θα έχουν καλά. Αποκλείεται δηλαδή τώρα να υπάρξει υπόξη και να υποστηρίξει Άρη απέναντι στην ΑΕΛ μεσού ή το αντίστοιχο. Ο Μαριανό να υποστηρίξει ΠΑΟΚ να μπει στου ομίλου του Champions League και να φέρνει βαθμού να πάρει και μπόνου και. Γιατί ναι, μεν από τη μία λέμε ότι εντάξει, δεν μα πολύ ενδιαφέρει η Ευρώπη, αλλά από την άλλη τα έσοδα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακόμα και για το Europa League παίρνει κανένα πεντάρι εκατομμύρια για πλάκα μπαίνοντα μόνο μέσα στου ομίλου. Είναι ένα σημαντικό μπάτζετ. Ιδίω α πούμε για τον Άρη. Που κάνει βήματα ανόδου και προόδου, μια τέτοια επιτυχία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα δώσει σπουδές ανάσες και θα αλλάξει και λίγο το ρου της ιστορίας. Καλημέρα! Καλημέρα! Έτσι, άστον εδώ! Enjoy the space! Κατά τα άλλα, χαιρετίζουμε τους φίλους μας, γιατί για φίλους μας πρόκειται, στη Νέα Ορλεάνη. Ένα φασφουντάδικο στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο εν ώψη της επικείμενης επιλογής του Zion Williamson στο νούμερο 1 του draft, το οποίο είναι σήμερα τα ξημερώματα για τους λάτρεις αμερικανικής καλαθόσφαιρας. Βγάζει στην αγορά μία τρομερή προσφορά. Το κατάστημα, η αλυσίδα φαστού λέγεται Popeyes. Κάνουμε τη διαφήμιση, θα τα πάρουμε αργότερα. Και αποφάσισαν, λέει, να λασάρουν μία πραγματικά πρωτόγνωρη προσφορά. Δημιούργησαν το Wingspan Box. Ένα κουτί που έχει μήκος 2,8 μέτρα, όσο και το άνοιγμα των χεριών του Zion, το οποίο είναι το next big thing του NBA. Έχει να δημιουργηθεί τέτοιος ντόρος όσον αφορά τα draft pick από την εποχή του LeBron, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Το οποίο κουτί, το κουτί με το φαγητό που έλεγε ο Καμπαρού, θα περιλαμβάνει 77 φτερούγες, 11 ψωμάκια και 11 μερίδες τηγανιτές πατάτες μαζί με 4 σάλτσες. Όλο το κουτί αυτό θα κοστίζει 74,69 δολάρια και θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Popeyes της Canal Street, της κεντρικής οδούς της Νέας Ορλεάνης, την Παρασκευή 21 του Ιούνιου, δηλαδή αμέσως μετά την ανακοίνωση του draft pick. Δηλαδή με το που βγούμε εμείς αύριο στον αέρα, έχουμε στη διάθεσή μας ένα κουτί με φαγητό 74 δολάρια. Πόσοι να χορταίνουν δηλαδή με αυτό? Θα μπορούσε να είναι αντικείμενο του challenge που έχουμε δώσει απότερο σκοπό να πραγματοποιήσουμε ως εκπομπή. Καλημέρα στη γραμμούλα. 0 εδώ, καλημέρα. 0, καλημέρα. Ατόμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαμπή. Καλώς το να. Τι κάνεις, φίλε μου, είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Όσον αδόξα το Θεό, όσον αφορά τις ξαπλώστρες, Μάμπη, στο πολύχρονο Χαλκιδική. Είναι αυτή η διόρροφη ξαπλώστρα? Ναι, είναι μπροστά στην Αγγλία εκεί πέρα. Εκείνο το σημείο που έχουν αυτή τη διόρροφη ξαπλώστρες είναι πάρα πολύ στενό και μάλλον ο επιχειρηματίας σου λέει, ας κερδίσουμε ένα άτομο παραπάνω. Έτσι, να μην χάσουμε τον. Και από πίσω τι κάνουνε δηλαδή? Δεν ξέρω, Μάμπη. Το έχεις δει, δηλαδή, έχεις πάει και το έχεις δει? Ναι, βέβαια, από εδώ είμαι, στο χωριό μου, από πολύ πρώτα είμαι και το έχω δει. Εντάξει, χαίρομαι γιατί έχουμε το ρεπορτάζ. Εγώ τη βρήκα τυχαία στο ίντερνετ τη φωτογραφία. Την δημοσίευσα. Από ποιο μέσο τη βρήκε? Από το Twitter, κάποιος την ανέβασε. Εντάξει, αλλά το λόγο επειδή ξέρει ακριβώς. Βρίσκεται μέσα στο. Μάμπη, είσαι παντού. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή σου. Ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Φιλιά, τσαο. Στο πολύχρονο, λέει, Χαλκιδική. Είναι η διόρροφη ξαπλώστρα που έχουμε δημοσιεύσει το λόγο επειδή. Σε ένα στενό πέρασμα, ότι σου λέει να μην χάσουμε χώρα. Ενδεχομένως, έτσι όπως βλέπω τη φωτογραφία από πίσω, να είναι εκεί στίβα με τις ξαπλώστρες τις εφεδρικές που δεν θα μπορεί να πηγαίνει κανένας. Οπότε σου λέει, μην χάσουμε και αυτό το κομμάτι. Ας κάνουμε μια τέτοια κατασκευή. Και είδατε, κυρίες και κύριοι,
πως οτιδήποτε και να αναφέρουμε, οτιδήποτε και να δημοσιεύσουμε, δεν δημιουργούνται θολές γραμμές. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τους φίλους ακροατές του λόγου, επειδή που βρίσκονται παντού, και αυτό μας χαροποιεί, μας φτάνει στα ύψη της ικανοποίησης. Βεβαίως. Θα μας πάρει τώρα κανείς από τη Νέα Ορλεάνη να μας πει για το Chicken Wings του Zion. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα και εδώ μας το κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε και εδώ. Έτσι εξπρες. Εν τω μεταξύ ο Λευτέρης έχει βρει έναν άλλο τρόπο να πυροβολεί κάτω από τα post μου. Το λόγο επειδή 16.000 σχόλια, αλλά έρχεται και το blog. Μία εκπομπή, ένας ακροατής. Έτσι είναι το πράγμα. Έρχεται το μπλοκάκι. Κανονικότατα. Αυτά εν ολίγης και από την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας. Το τι θα μας απασχολήσει δηλαδή συνολικά. Λίγο Ευρώπη είπαμε, είναι πιο αριανοκρατούμενη η επικαιρότητα. Φυσικά τα ευρωπαϊκά θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η προετοιμασία. Και τα φιλικά και τα έτσι και τα ο Ολυμπιακός νομίζω ξεκίνησε κιόλας. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα μπουν λίγο πιο αργά μέσα του μηνού, έτσι θα αρχίσουν να φορτσάρουν. Για να κάνουμε και τις καθιερωμένες μας εκπομπές με τα κλισέ της προετοιμασίας και τους ποδοσφαιριστάς βόμβα. Χθες ήρθε και ο Ιντέγιος στο αεροδρόμιο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια πήγε κόσμος να υποδεχθεί παίχτη, πόσο μάλλον για την ομάδα του Άρη. Βέβαια υποδέχθηκαν και λίγο το τεράστιο το Φουτσίνι, όπως διαβάσαμε σε δημοσιεύματα, βλέποντας μια σιλουέτα να έρχεται από μακριά. Υπέθεσαν οι φίλοι του Άρης που ήταν συγκεντρωμένοι στο αεροδρόμιο Μακεδονία ότι είτο ο Ιντέγια, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, αλλά μπροστά τους εμφανίστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής και μεγάλο μας που λένε Φουτσίνι. Ο Φουτσίνι, ο οποίος μέχρι προσφάτως ήταν προπονητής στον Ηρόδοτο, αν δεν κάνω λάθος. Ή το κάπου, τέλος πάντων, στην Football League 2. Ο Φουτσίνι, ο οποίος όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ είχε χάσει μέρος της προετοιμασίας. Έμεινε εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων γιατί είχε σπάσει το χέρι του. Είχε πέσει από το κρεβάτι του. Μεγάλες στιγμές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και εδώ μας το κλείνει. Καλημέρα. Και εδώ. Καλημέρα. Μάλιστα. Και σαν εκπομπή επιπροσθέτως δεν έχουμε παρά να χαιρετήσουμε μια μεγάλη μορφή του παγκοσμίου στοιχηματός. Για μια απάτη που εξαρθρώθηκε από την Ελλάς, μια ιδιαίτερη απάτη που έχει και έτσι ποδοσφαιρικό αντίκτυπο, την οποία είχαν στήσει κάποιοι επιτίδη αλλά ταυτόχρονα και ευρηματικοί εδώ ανθρώποι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να εξαπατήσουν 248 πελάτες και να κλέψουν 5.294.089 κιλοβατόρες, τονώνοντας με αντίτιμο μια απλή προμήθεια την εθνική οικονομία, και καταφέρανε να κλέβουν κιλοβατόρες. Πήραζαν δηλαδή με επιπληρωμή τα ρολόγια της ΔΕΗ και πληρωνότανε με δελτία του στοιχήματος. Η απάντη αυτή ήταν από ηλεκτρολόγους.
μια απάτη της τάξης των 1,45 εκατομμυρίων, 1,5 γύρω στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό δούλευε σαν συνεργείο και χρησιμοποιούσε αντίστοιχο επαγγελματικό εξοπλισμό. Ζητούσαν από τους πελάτες να τους ειδοποιούν για το πότε θα επιστρέψει το συνεργείο της ΔΕΔΙΕ για να μπορέσουν να αφαιρέσουν τον ειδικό μηχανισμό τους από το ρολόι για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Για να μείνουν μάλιστα όλα επιστρεπτικά, χρησιμοποιούσαν και κωδικές φράσεις. Έτσι ο ερχομός του ΔΕΔΙΕ λεγόταν ως «Αύριο περνάει ο ταχυδρόμος» ή «Αύριο θα έχουμε πρεμιέρα». Οι κιλοβατόρες λεγόταν κιλά ή μέτρα και το επαγγελματικό ραντεβού λεγόταν «Να πάμε για καφέ». Και ακόμη πιο ευευρετικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έμπαινε το χρήμα στους λογαριασμούς. Το κύκλωμα πήγαινε κανονικά, λέει, ταμείο το άρθρο, καθώς πληρωνόταν με κερδισμένα δελτία του στοιχήματος. Εφάρμοζαν δηλαδή και προοδευτική κοστολόγηση, καθώς οι απλοί νοικοκύριδες πλήρωναν 50% ευρώ ταρίφα, ενώ οι μεγάλοι πελάτες πλήρωναν 10% προμήθεια στο όφελος που είχαν. Εν τέλει αυτή η κοινοπραξία οδηγήθηκε, δεν εφοδόθηκε, καθότι συνελήφθησαν 9 άτομα σε Κολωνό, Γλυφάδα, Γαλάτσι, Νίκαια και Πειραιά. Πάντως το θέμα ήταν με τι δελτία πληρωνόταν το. Με τα δικά μας τα προγνωστικά. Φαντάζομαι ότι έχω κάτι στα νταράκια του λόγω επειδή. Κάνε μου εκεί να πούμε λίγο την κιλοβατόρα, ας πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ευχαριστώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από το λόγο επειδή δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση τέτοιες πράξεις. Κανετζής το ματσάκι δηλαδή. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστίτσο Τσατσαρό. Θα σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις... μέχρι και τις 10, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για την Παρασκευούλα. 6 το πρωί με λόγο επειδή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Να έχετε μια όμορφη και ψύχρεμη μέρα. Τσάου.